Γεια σου, παρακαλώ. Καλησπέρα, αγάπη μου. Καλησπέρα. Μόλις το κόκκινο φως ανάψει, είσαι έτοιμος να μιλήσεις με μόνο μία από τις τέσσερις. Προσοχή, δεν διαλέγεις εσύ με πια. Η κοπελίτσα θέλει να βάλει τον μπικίνι. Και είπε μπετονιέρα με το λόσομο, δεν μου άρεσε. Εγώ φοράω μόνο λόσομο. Όμως μην ξεχνάς ότι τη συνομιλία ακούνε και οι υπόλοιπες τρεις. Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό που μας δίνεις να κουβεντιάσουμε. Μόλις κλείσεις, θα τις κερδίσεις ή θα τις έχεις απέναντί σου. Δεν χαμογελάμε με το στόμα μας, χαμογελάμε με την καρδιά. Εγώ ξέρω καλύτερα από σένα, σου λέει. Αυτό είναι το The Booth. Και σου απαντά στο 211-212-2130. Τόλμησέ το. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο The Booth. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, έχουμε καταλάβει ότι κάπως λίγο σας αρέσει η εκπομπή. Έτσι, κάτι πήραμε πρέφα. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια χημεία μεταξύ μας. Έτσι ακριβώς. Οπότε μην ξεχνάτε. Α, αυτοκτόνησε. Μην ξεχνάτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 211-212-2130 για να μιλήσουμε μεταξύ μας για διάφορα θέματα. Έχετε κάποιο πρόβλημα, θέλετε κάποια συνταγούλα, κάποιο θέμα με τα παιδιά, με το σύζυγο, με την πεθερά, με την ξαδέρφη, με το πλυντήριο. Πολλά πράγματα μπορούμε να πιάσουμε. Έχουμε ένα φάσμα γνώσεων εμείς εδώ στο τραπέζι. Έχουμε, χωρίς να έχουμε καμία γνώση, έχουμε πολλές. Όλες οι γνώσεις. Είμαστε κλασικοί Έλληνες που ξέρουν τα πάντα. Επίσης, να πούμε ότι είναι, έχουμε τηλέφωνο, είναι ζωντανά. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Παιδιά, είναι καραζόνταν, σπαρταράει, έτσι. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω και ένα κότσο σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια! Όλους τους άντρες εμένα τους δίνετε. Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε αυτό. Ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρέα. Και είμαι 29 χρονών. Ωραία. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή αρχή στην υπέροχη εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε τέσσερις δυνατές προσωπικότητες που πραγματικά γίνεται μια έκρηξη που μας τη μοιράζεται καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας αρέσουν οι εκρήξεις εκεί έξω. Ναι. Και τι μπορώ να σε βοηθήσω, αν μπορώ? Αχ, Πινελόπη μου, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα, το λες. Καταρχάς θέλω να σου πω κάτι. Όταν λέμε πρόβλημα, το πρόβλημα δεν έχει λύση. Θα λέμε θέμα για να βρίσκουμε λύση. Γιατί τα προβλήματα είναι αδιέξοδα, θέλω να σου πω. Σωστά, συμφωνώ. Χαίρομαι. Για πες μου λοιπόν, τι θέμα έχεις? Είμαι σε μία σχέση εδώ και 2 χρόνια με την κοπέλα μου. Ωραία. Τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Τα πηγαίνατε, όχι πλά. Ναι, τα πηγαίναμε, γιατί τώρα είμαστε σε μια απόσταση, να το πω, διάλειμμα. Ωραία. Και τέλος πάντων, τώρα τους τελευταίους 2 μήνες η κοπέλα μου είχε ξεκινήσει να απομακρύνεται από εμένα. Μετά το διάλειμμα ή πριν το διάλειμμα? Πριν το διάλειμμα. Okay. Δηλαδή, όταν είχαμε αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή, που ξεκινήσατε να απομακρύνεστε, ότι... Ο λόγος ήταν που η κοπέλα μου ήθελε και καλά να έχουμε μεταξύ μας μια ελεύθερη σχέση. Τι σημαίνει ελεύθερη σχέση? Define ελεύθερη δηλαδή, σχέση. Να μην έχουμε κάποια δέσμευση μεταξύ μας και απλά να περνάμε καλά. Μετά από 2 χρόνια σχέση στη σφύριξη. Ναι. Δεν το αποφάσισε έτσι μια μέρα, της ήρθε, δεν ξέρω τι έπαθε. Και μου είπε ότι επειδή πιεζόταν από τη σχέση μας... Πιεζόταν όντως, είσαι πιεστικός στη σχέση? Όχι, δεν είμαι καθόλου πιεστικός. Αντιθέτως, είμαι ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, πιστεύω, και είμαι μια εξαίρεση από τα αγόρια γενικά στη σχέση. Ωραία. Ξέρεις, αυτό καμιά φορά. Οι γυναίκες είναι λίγο παράξενα φρούτα. Μερικές φορές θέλουν... Ισχύει πραγματικά. Άλλη συμπεριφορά. Και εν πάση περιπτώσει μιλήσαμε, βέβαια την πίεσα για να μιλήσουμε, γιατί όταν τη ρωτούσα τι έχει γίνει μεταξύ μας, αν έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ ή αν έφτεξα κάπου, και
ήθελε να κάνει αυτό το βήμα. Ήταν η αρνητική η στάση της. Μου έλεγε ότι δεν, όχι, δεν έχει κάνει τίποτα. Απλά μου λέει να μείνω μόνη μου. Α, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Αυτό το θέλω να μείνω μόνη μου δεν είναι ποτέ καλό, θέλω να σου πω. Ναι, αυτό έχω αρχίσει και το πιστεύω πλέον. Ναι, πίστεψέ το, λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά το θέλω να μείνω μόνη μου μετά από 2 χρόνια σχέσεις και να μην θέλει και να χωρίσει, που σημαίνει θέλει να έχει δεμένο το γάιδα ρότζι για να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό που σου λέω, δεν είναι καλό. Εγώ όντως, πιστεύω ένα πράγμα, αν πιστεύω σε κάτι, πιστεύω σε αυτό. Ο έρωτας συμβαίνει ανάμεσα σε 2 ανθρώπους. Δεν μπορείς να είσαι μόνος ερωτευμένος, είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα τύπου κόλλημα. Οι άνθρωποι ακριβώς, πρέπει να είναι το μοιράζεται με 2 ανθρώπους. Ακριβώς. Οπότε θα σου έλεγα, και αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί συμβουλές δεν μπορώ να δώσω, αλλά η άποψή μου είναι ότι εκεί έξω έχεις πάρα πολλές επιλογές. Καλό είναι να μην κολλάμε σε αυτή τη μία επιλογή που δεν μας θέλει 100%. Ο έρωτας είναι υπέροχο πράγμα και δεν πρέπει να ζούμε στιγμή χωρίς αυτόν. Οπότε βγες εκεί έξω, δηλαδή κάνε εσύ το βήμα. Μην της δώσεις αυτό που θέλει, σε καμία περίπτωση. Και εκτός και αν είναι κάτι που σου αρέσει. Κοίταξε, έκανα ένα βήμα μου, αλλά... με τη θέλησή της. Mm-hmm. Πες μου, δεν σε άκουσα τι είπες ακριβώς. Ναι, έκανα ένα βήμα. Δηλαδή είχα σκεφτεί και εγώ κάποια πράγματα με αυτά που μου είπε και ήμουν ανάμεσα σε 2 λύσεις. Η μία λύση ήταν να χωρίσουμε, πράγμα που δεν το θέλω. Και η άλλη ήταν ότι να βαδίσω εντός εισαγωγικών με τα νερά της. Ναι. Αλλά δεν μου βγαίνει εμένα. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος της ελεύθερης σχέσης. Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Είσαι πολύ γλυκός και θα σου έλεγα να σίγουρα σε καμία περίπτωση μην της δώσεις αυτό που θέλει γιατί θα τη χάσεις 100%. Δηλαδή, ναι, καλύτερα ας την ελεύθερη να φύγει, να χωρίσετε δηλαδή για λίγο και αν είναι να ξανασμίξετε, θα ξανασμίξετε σίγουρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που αγαπιούνται δεν χωρίζουν ποτέ ουσιαστικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θέλει κάτι τέτοιο, δεν είμαι μέσα στο μυαλό τους, ούτε τη γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι όταν μια γυναίκα λέει θέλω να μείνω μόνη μου, κάτι άλλο συμβαίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρες. Χαίρομαι που μίλησα εγώ μαζί σου και μείνε στους δέκτες σου για να δεις τι άλλο έχουμε να πούμε. Ελπίζω να σε βοήθησα λιγάκι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου, φιλιά πολλά. Δεν θέλω να φοράω ακουστικά σήμερα γιατί έχω τον Μπομπ Καρέ. Έχει αφήσει ένα μικρό. Να το. Αφήσει ακουστικό. Α, όχι παιδιά, εγώ το άλλο με τηλεπάθεια θα τα ακούσω. Τηλεακουστική. Χαλάσω εγώ τον Μπομπ Καρέ. Παιδιά, τι πιστεύετε? Τι σημαίνει θέλω να μείνω μόνη μου? Τι ώρα είναι? 4 στα 4 ήταν εγώ. Δεν έκανα εγώ μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Το σκεφτόμουν καθώς το έλεγε ο άνθρωπος. Γιατί το λέμε ελεύθερη σχέση? Δηλαδή, άλλη σχέση είναι φυλακή. Δηλαδή, δεν είναι περίεργο που διαλέγουμε αυτό τον όρο? Ελάτε. Και επίσης, συγγνώμη, αν συνεννοηθούμε. Απόλυτο δίκιο έχει η Σοφία. Και συνεννοηθήκαμε ότι ελεύθερη σχέση λέμε το άλλο. Και είπε ο γλυκύτατος ο Ανδρέας. Ναι. Ότι λέει: εγώ δεν είμαι τη ελεύθερη σχέση. Κάνε μου ένα πολύ κοντινό. Ανδρέα, κανείς δεν είναι τη ελεύθερη σχέση. Συγγνώμη που το λέω, είναι ένα ψέμα, μια μπουρδα. Όταν η άλλη λέει. Κάτι άλλο ήθελε η κοπέλα. Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό που είπε η Πινελόπη, αυτό δεν λέγεται. Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Μείνε. Μείνε και πολύ, άμα θε. Ναι, μείνε πάρα πολύ. Αλλά το ελεύθερη σχέση είναι ψέματα. Εγώ το έχω αναφέρει κιόλας και το one night stand, έχω θέματα εγώ με αυτό, και τις ελεύθερες σχέσεις, ότι λίγοι έχουν τα κότσια να το υποστηρίξουν. Θέλει κότσια αυτό. Βέβαια. Και από τη γυναίκα και από τον άντρα. Και ο άντρας μου φαίνεται, εγώ και μπορώ, δεν μπορεί καθόλου. Μπορεί να κλάψει φεύγοντας το σανσέρ. Καταλαβες. Μα βέβαια, οι περισσότεροι άντρες, όπως λέει και ο άντρας μου, δεν κλαίνε μπροστά σου, αλλά κλαίνε μέσα τους. Και αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Κρυσταλλιά, εσύ δεν έχει φωνή και τόλμη ελευθερία. Εκεί αναφέρεται. Να σε φάω. Γιατί δεν τον αφήνεις να φύγει, γιατί τώρα του το κάνεις αυτό? Και είσαι 2 χρόνια μαζί του. Δηλαδή ξεκινήσατε, έχετε μια ωραία σχέση, είναι ερωτευμένος, ακούγεται πολύ γλυκό παιδί. Πάρα πολύ. Αν θέλεις να χωρίσεις, φοβάσαι να του πεις ότι θέλεις να χωρίσεις. Είναι οι γυναίκες μαϊμούδες. Φοβάσαι να έτσι λέγονται. Άνθρωποι μαϊμούδες. Πριν φύγουν από μία σχέση, είναι με το ένα χέρι εδώ και με το άλλο μπροστά. Πιάνουν το επόμενο κλαδί και έχουν ακόμα το άλλο πίσω. Και επίσης είναι πάρα πολύ αυτό που λένε πολύ συχνά. Ρε, εσύ σου αξίζει κάποιος καλύτερο. Α, ναι. Ρε, μήπως να πας να. Τι εννοεί σου αξίζει κάτι καλύτερο? Δεν είμαι εγώ για σένα. Ναι, δεν είμαι αρκετά καλός για σένα. Ναι. Και επίσης και το παρά είναι καλό παιδί αυτό. Δηλαδή αυτό που το ακούω μπορεί. Πάντα λέμε με αυτός είναι κάφρος, είναι γυναικάς, είναι έτσι. Αυτός παρά είναι καλό παιδί. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Κρυσταλλία, το πολύ καλό παιδί. Είναι βαρετό, θα μου. Πολύ. Ναι, γιατί είναι σχεδόν βλαμμένο. Δηλαδή, το πολύ καλό παιδί, όταν λέμε είναι πολύ καλός, τι να με τραβήξει, δεν είμαι παπάς, δηλαδή δεν πάω να εξομολογηθώ. Άμα κάποιος είναι άγιος, εγώ βαριέμαι φρικτά. Θέλω να έχει, όχι να έχει κάποιο λάτωμα, αλλά να έχει ένα ενδιαφέρον, ένα.
Spicy. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά και οι άντρες μετά δεν φταίνε. Γιατί και εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Το πολύ καλό παιδί δεν το θέλουμε. Το πολύ αλήτη δεν το θέλουμε. Μήπως τότε δεν τα βρίσκουν, μήπως, ρε κορίτσια, στο σεξουαλικό. Δηλαδή μπορεί στην καθημερινότητα τους να είναι πάρα πολύ ωραία μαζί. Αλλά αυτή να θέλει μία έτσι ποικιλία, μία έτσι να είναι το πιπεράκι. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Τώρα προφανώς κάτι άλλο την έχει τραβήξει, μπορεί να βαρέθηκε. Πολλά μπορεί να γίνει. Γιατί ο κόσμος φοβάται τα πάντα. Φοβάται τη σκιά του. Φοβούνται όλοι να πούνε το παραμικρό. Δεν μιλάω για εργασιακά και κοινωνικά και σοσιαλιστικά. Λέω στις σχέσεις ανθρώπινες. Η άλλη φοβάται να πει ρε παιδί μου. Αυτό και αυτό. Στη φίλη της. Τι ωραία που σε βαμμένη όμως. Εγώ το έκανα όλοι. Δηλαδή, εσύ βάφτηκες μόνη σου. Είμαι από τον παράδεισο. Ναι, αλλά να τα λέμε και αυτά όμως, έτσι. Είσαι πολύ ωραία βαμμένη. Είμαι από το παράδεισο κατευθείαν. Ουρί του παραδείσου. Ουρί του παραδείσου. Κατάλαβες, Αντρέα, υπάρχουν και άλλες γυναίκες. Καλέ, εδώ ψάχνουμε να βρούμε. Εσύ έχεις. Η Σοφία καταρχάς είναι ανοιχτή. Καλή Σοφία, κουτί δεν είναι. Τι φοβόθηκαμε, είναι μόνο την πόρτα. Τηλεφώνηκε. Για σένα είναι που είναι το άλλο σου μισό κουρτίδου. Λοιπόν, δεν υπάρχει όμως το άλλο μισό, γιατί πρέπει να είμαστε δύο ολόκληρα για να κάνουμε το τέρι. Για να δω τη γραμμή μου, μήπως και είναι αυτό το άλλο το ολόκληρο που με περιμένει εμένα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Αγάπη μου. Γεια σου. Ευχαριστώ που με πήρατε, γιατί είχα προσπαθήσει να σας βρω από χθες. Έχω ένα θέμα και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε. Μπράβο. Και μιας και μας δίνεις την ευκαιρία να το πούμε αυτό, ότι καλείτε παιδιά στο τηλέφωνο. Και μπορεί να βγείτε και την επόμενη μέρα, εξακολουθείτε και καλείτε στο 211-212-2130. Για πες μου, αγάπη μου, πώς σε λένε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, με λένε Νίκη. Είμαι 41 χρόνων και είμαι παντρεμένη εδώ και 12 χρόνια. Ναι. Έχω μια κορούλα που είναι 10 χρονών. Όλα καλά, εντάξει, μέχρι τώρα πηγαίναμε μια χαρά, αλλά ο λόγος που τηλεφωνώ είναι ότι έχω κάποια προβλήματα με τον άντρα μου και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας την άποψη γι' αυτό. Εδώ είναι τι είδους προβλήματα. Λοιπόν, εγώ παντρεύτηκα πριν από 12 χρόνια. Με τον άντρα μου ήμουνα ήδη 2 χρόνια πριν και τότε δουλεύαμε και οι δύο, δηλαδή εγώ ήμουνα σε σούπερ μάρκετ και εκείνος ήταν στη δικιά του δουλειά. Και φλερτάραμε, εντάξει, βγαίναμε μέρα παραμέρα, ερχόταν να με δει, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή παντρευτήκαμε και ήμασταν πολύ χαρούμενα. Δηλαδή, και εγώ είχα τη δική μου τη δουλειά, εκείνος είχε τη δική του. Και όταν ήρθε η ώρα να παντρευτούμε, αρχίσανε λίγο κάποια περίεργα πράγματα. Μου είπε ότι θα ήταν καλύτερα να σταματήσω εγώ να δουλεύω. Ναι. Ο λόγος ήταν ότι τα χρήματα που βγάζει εκείνος είναι αρκετά και θα πρέπει εγώ να αφοσιωθώ πια στην οικογένεια που θα φτιάξουμε. Τέλος πάντων, εγώ το δέχτηκα. Και εντάξει, ξεκουράστηκα κιόλας λίγο, γιατί τώρα φαντάζεσαι να δουλεύεις σούπερ μάρκετ, να έχεις ένα μωρό, να όταν ήρθε πια δηλαδή το κοριτσάκι μας και γέννησα και έπρεπε να τη μεγαλώνω, ήθελα να είμαι κι εγώ δίπλα στο παιδί όσο γινόταν περισσότερο. Όταν όμως η μικρή έφτασε 6 χρονών, εγώ πια ένιωσα ότι μπορώ ρε παιδί μου να ξαναρχίσω να βγάζω κι εγώ, να συμβάλλω στην οικογένειά μου και να έχω κι εγώ μια προσωπική δουλειά και μια καριέρα, ας το πούμε έτσι, ό,τι μπορεί να σημαίνει. Δυστυχώς πήρα πολύ αρνητική απάντηση, γιατί μου είπε πολύ απλά ότι αυτό τα είχαμε ήδη ξεκαθαρίσει και συμφωνήσει πριν να παντρευτούμε, όπως κάνουν όλα τα ζευγάρια όταν παντρεύονται. Τέλος πάντων, εντάξει, δίκιο είχε, όντως το είχαμε συμφωνήσει. Εγώ θα φρόντιζα το σπίτι το παιδί, εκείνος θα δούλευε. Μάλιστα είχε κάνει και μια αύξηση στη δουλειά του, ήταν πολύ καλύτερα. Κάποια στιγμή όμως, εντάξει, το παιδί πια δεν είχε τόσο πολύ ανάγκη κλπ. Και εγώ ήθελα να έχω και περισσότερο χρόνο τον εαυτό μου. Οπότε αποφάσισα να πάρω μια οικιακή βοηθό για το σπίτι. Το παιδάκι θα ήταν στο σχολείο, η οικιακή βοηθός θα βοηθούσε. Μεγάλο ήταν και το σπίτι μας πια που μέναμε. Και ο άντρας μου έλειπε στη δουλειά, οπότε επειδή δεν ήθελα όμως να το μάθει, δηλαδή ουσιαστικά το έκανα κρυφά από εκείνον, γιατί φοβόμουν, της είπα της κοπέλας ότι μόνο τα πρωινά θα πρέπει να έρχεται εκείνη και ότι δεν πρέπει ποτέ να το μάθει ο άντρας μου, δηλαδή ούτε λαβή να δώσουμε, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε μια χαρά. Πηγαίναμε κάθε πρωί, ας πούμε, κάποιες φορές την εβδομάδα, ερχόταν η κοπέλα
Και μια μέρα, εκεί που είμαι εγώ και μαγειρεύω, η κοπέλα ήταν μέσα στην κρεβατοκάμαρα και σιδέρωνε, ο άντρας μου γύρισε πίσω από τη δουλειά. Άξαφνα. Και του λες, να σου εξηγήσω, δεν είναι αυτό που νομίζει. Κάπως έτσι. Εκείνος μου... Εγώ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φρίκαρα. Τον βλέπω μπροστά μου, λέει, αμάν, τώρα τι κάνουμε. Του λέω, τι κάνεις εσύ εδώ, μου λέει, τι κάνω, σπίτι μου λέει. Σου είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Έχω ξεχάσει, μου λέει, ένα φάκελο. Και τόσο νωρίς, τώρα τον θυμήθηκε στο φάκελο, δηλαδή δεν μπορούσε να το πάρει το πρωί. Μου λέει, όχι ρε παιδάκι μου, μου λέει, θα πάω να τον πάρω, μου λέει, αυτή στην κρεβατοκάμαρα τον έχω και θα φύγω. Και εσύ την είχες μισό στο δωμάτιο. Την είχες κρύψει κάπου στην τουλάπα, την είχες και βοηθώ. Εγώ δεν είχα προλάβει να κάνω τίποτα. Σου λέω, άνοιξε η πόρτα, μπήκε ο Χριστιανός μέσα, είχε τα κλειδιά. Δεν του χρειάζεται να χτυπήσει το κουδούνι. Λοιπόν, άκουες τώρα ένα περίεργο που έγινε. Βλέπω τον άντρα μου, μπαίνει μέσα, βγαίνει με το φάκελο, κύριος. Τίποτα. Ούτε φώναξε, ούτε ανέφερε ότι είδε κάποιον μέσα στο δωμάτιο. Τον κοίταγα κι εγώ περίεργα, με αγκάλια συνεφίλησε. Καλημέρα, Νάγη, κοριτσάκι μου. Λέω, έλα Παναγία μου, τι γίνεται τώρα εδώ. Και τέλος πάντων, όταν έφυγε, έκατσα, κλείδωσα και την πόρτα καλού κακού. Έκατσα και από πίσω. Λέω, δεν ξέρω να μπει ακόμα, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Γελάω τώρα που το λέω, γιατί είναι αστείο να το σκεφτείς, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή είχα φρικάρει. Και έχω φρικάρει από εκείνη τη στιγμή κανονικά. Τι απέγινε τελικά, δεν συζητήθηκε το θέμα, την είδε, δεν την είδε, το ξέρουμε. Πάω μέσα, κοδοπάω μέσα στο δωμάτιο, να την βρω. Πουθενά η κοπέλα. Κόπερφιλ! Εξαφανίστηκε. Το σπίτι, τίποτα. Λέω, αμάν, πάει αυτό, ήταν πήγες από κάνα παράθυρο, δεν μπορούσε και να φέρε. Ξέρω τι έγινε, ξέρω τι έγινε. Χρησιμοποίησε μάλλον αυτό το προϊόν που λέει ότι κάνει τα τζάμια όρατα. Αυτό έκανε και την οικιακή βοηθό. Αόρατη, δεν την είδες. Όχι, κάποια στιγμή ακούω ένα εδώ είμαι. Ήταν κάτω από το κρεβάτι. Εγώ εννοείται ότι μου ήρθε, ήθελα να με καταπιεί η γη εκείνη τη στιγμή, να μπω κι εγώ κάτω το κρεβάτι και να χαθώ μαζί της. Αλλά τι να της εξηγήσω της γυναίκας. Κοκκίνησα, ντράπηκα, της λέω, έλα κοπέλα μου να σε βοηθήσω να βγεις. Τέλος πάντων, την ξεσκόνησα, μια χαρά το έκανε και το ποκάτο. Και της λέω, κοίτα να δεις. Βρήκε την ευκαιρία να καθαρίσει κάτω από το κρεβάτι. Ναι, 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 έγινε ξεσκονό από την Έρμη. Τι να κάνει κι αυτή, είχε κρυφτεί, σου λέω, άκρη-άκρη, δεν έβγαινε μέχρι να είναι σίγουρη. Εδώ είμαι. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, κοίταξε, εγώ είμαι ιδανική για αυτή τη δουλειά, γιατί εγώ κάτω από το κρεβάτι, χωρίς ξεσκονόπανο, με το μαλλί μου καθαρίζω όλη τη σκόνη. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Λοιπόν, γλυκιά μου, επειδή πρέπει να σε κλείσω, θα το συζητήσουμε εδώ με τα κορίτσια. Ναι. Μα δεν μπορώ να λέω ψέματα στον άντρα μου, ούτε να την κρύβω τη γυναίκα. Πείτε μου, ρε παιδιά, τι να κάνω. Δηλαδή. Αγάπη μου, γλυκιά. Εγώ δέχτηκα να μην δουλεύω, αλλά τι να κάνω τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και δεν πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι. Δεν ξέρω τι να πω, να μην γίνουμε χάλια μεταξύ μας. Θα σου στείλω ένα τεράστιο φιλί και θα σου τα πω τώρα όλα εδώ με τα κορίτσια και θα τα ακούσεις. Διότι πρώτα απ' όλα μιλάς εδώ πέρα στον οπαδό της ακαταστασίας. Έτσι, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία τάξη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, παιδιά, όλες οι γυναίκες να είμαστε. Ας απενοχοποιήσουμε λίγο όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο νοικοκυρές. Να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ευφυείς άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ ακατάστατοι. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Όπως λένε το γραφείο του Αϊνστάιν, και έχει πει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Αϊνστάιν, που είχε ένα πολύ ακατάστατο γραφείο, γιατί λέει: αν ένα ακατάστατο γραφείο είναι ένα σημάδι ενός ακατάστατου μυαλού, ένα άδειο γραφείο. Έλα, σταμάτα. Δηλαδή, εντάξει. Τι γίνεται σε αυτό το μυαλό? Όχι γενικώς η ακατασταγία του το πρόβλημά της. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά. Θέλω να πω, παιδιά, ότι προφανώς δεν είναι αυτό ήθελε το πρόβλημά. Ήθελε να είναι όμως... κυρία και το κρύβε. Ήθελε να είναι καθαρή, δεν ήθελε πια να το κάνει η ίδια. Πήρε βοήθεια και έκλεισε. Αυτό εννοώ, ότι δεν είναι υποχρεωμένες οι γυναίκες να κάνουν. Σε μια εποχή όπου δουλεύουμε εξίσου οι άντρες και οι γυναίκες, δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να συμβάλλουν στις δουλειές. Εν τω μεταξύ, όταν είπε η γυναίκα αρχή. Και μου λέει ο άντρας μου να αφήσω τη δουλειά. Και λέει αυτή. Ναι. Ήθελα να σου πει τα καλά σου. Όχι, όχι, όχι.
Προσπαθούσα να δω πού θα καταλήξει, γιατί για ώρα δεν φανταζόμουν ότι θα πάμε εκεί. Κανείς δεν κατάλαβε ότι θα ήταν μια κρυμμένη γυναίκα σε ένα κρεβάτι. Όλη η ιστορία ήταν παρανοϊκή. Κάντε το λίγο εικόνα όμως. Το μόνο που πρέπει να σκεφτεί αυτή η γλυκιά κυρία, η οποία ήταν η Νίκη, 41, 12 χρόνια σκλάβος παντρεμένη, πώς να σου πω, Νίκη, ότι την άλλη φορά μπορεί να κρύψει άντρα. Ναι. Τώρα ξέρεις πώς γίνεται. Και να μην το πάρει χαμπάρι. Μπορεί να μην χωράνε κάτω το κρεβάτι. Δηλαδή, μίλες ψέματα. Πραγματικά και να μας στείλει, γιατί δεν κατάλαβα πώς το κατάλαβε η οικιακή βοηθός και κρύφτηκε από μόνη. Αφού την κρύφτηκε. Ναι, ήταν μιλημένη ρε, σύντομα. Ναι, ναι, δεν το είχε πει ότι δεν θέλει. Επειδή έχουμε ενημερώσει. Επειδή έχουμε πάρα πολλές απορίες και θέλουμε να τις λύσουμε εδώ με τα κορίτσια, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό όμως, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά στο 14999, γιατί σας έχουμε εμείς εδώ πέρα το νέο iPhone SE με πανίσχυρη κάμερα 12 MP. Τόσο ισχυρή όσο μετασεισμός 7 Ρίχτερ με επίκεντρο τα σπάτα. Δηλαδή δεν το ξαναβρίσκεις. Και μαζί με αυτό μπαίνεις και στην κλήρωση και για το Ford Puma με 1000 κυβικά 125 άλογα, ούτε καν λογικά. Συγγνώμη τώρα, δεν θα στείλεις να το πάρεις αυτό? Στέλνεις και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο κοντά σε εδώ με τα προβλήματά σας. Και στο 211-212-2130 φυσικά τηλεφωνούμε. Ούτε καν λογικά ποιο. Τα άλογα. Τι καλά πολύ. Πάλι πολύ ζωντανά, 15 Ιουλίου, 15 και 19 και 25, η μία τηλεόραση, 15 και 19 και 16 άλλη. Πήρα ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη, μου είπε η φίλη μου η Ελένη να πω στην κυρία ότι μάλλον τα έχει με την οικιακή βοηθό, είναι φως φανάρι. Γι' αυτό και δεν μίλησαν όταν ήταν μέσα και ήταν όλα σιωπηλά. Δεν ξέρω αν σε βοηθάω κάπου, Νίκη, 41. Σίγουρα, γιατί και εμένα μου φάνηκε ύποπτο ότι γιατί πήγε κάτω από το κρεβάτι και εκεί βοηθό. Ναι. Πολύ αυτό κατάλαβα. Το οποίο παίρνετε είναι το 11, 12, 15. Το κανονικό είναι το 211-212-2130. Όπως και να έχει, ρε παιδί μου, μη λέτε ψέματα. Γιατί άμα λέτε ψέματα, εμείς πώς να βοηθήσουμε, κατάλαβες. Μισό λεπτό γιατί ξημέρωσε. Ναι, πείτε μου, η Σοφία μου τι είδου είμαι. Παρακαλώ. Ναι, που πήρατε. Χαίρετε. Είμαι η Γωγό. Γεια σου, Γωγό. Είμαι η Σοφία Ιμουτίδου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Πήρες λάθος? Θες κάποιο Γιώργο? Ποιον θέλεις να μιλήσεις? Όχι, δεν έχω Γιώργο. Α, εντάξει. Έχω άλλο πρόβλημα εγώ δυστυχώς. Πες μου, Γωγό μου. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ζηλεύω την αδερφή μου, γιατί έχει πιο έντονη ερωτική ζωή από μένα. Α, εγώ θα σου το λύσω που είμαι μοναχοπέδι. Να δεχτεί. Βέβαια, δεν μπορώ πάντα... να κάνω προσομοίωση. Για πες. Λοιπόν, εντάξει, εγώ είμαι παντρεμένη. Με το σύζυγό μου δεν έχουμε γενικά προβλήματα. Είμαστε 6 χρόνια τώρα που διάγουμε έτσι. Άρα έχετε, δύο. Αλλά δεν το έχεις δει, ναι. 6 χρόνια αλλά, δεν μπορεί να μην εντάξει, έχετε. Στην αρχή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μπράβο, είδες πώς τα αλλάξαμε. Καλά. Τώρα σιγά-σιγά χτίζονται τα προβλήματα. Ναι, μιλάμε μπούρδες. Ναι, αυτό. Μεταξύ μας είμαστε. Δεν το φανταζόμουν τόσο πολύ. Είδες πώς. Εκεί που δεν είχες κανένα, τώρα έφτασε να λες τόσο πολύ. Σε 4 δευτερόλεπτα, έτσι. Δεν μπορώ να έχω παράπονο στα υπόλοιπα, μόνο στο συγκεκριμένο τομέα. Ότι η αδερφή σου έχει καλύτερη σεξουαλική. Δυστυχώς, η σεξουαλική ζωή έχει πάρει πολύ τα κάτω της. Σε αυτό μπορώ να σου μιλήσω. Ναι, δυστυχώς κάνουμε, δηλαδή συνήθως συναντιόμαστε ερωτικά δύο φορές, μια φορά το δίμηνο, εκεί περίπου. Εντάξει, το ρίχνει στο ότι είναι πολύ κουρασμένος, στο ότι έχει άγχος με τη δουλειά του, αλλά εντάξει, όλοι έχουν άγχος με τη δουλειά τους. Μισό λεπτό. Τι δουλειά κάνει? Κάνει βαριά δουλειά. Είναι σε συνεργείο. Α, ναι. Οπότε έχει κούραση ο άνθρωπος και δουλεύει και πολλές ώρες. Εσύ δεν δουλεύεις? Όχι, όχι. Α, εσύ κάνεις αέρα, αυτός είναι το συνεργείο και είναι κουρασμένος. Οικιακά, ναι. Ναι, ωραία, εγώ, ναι. Και τώρα αυτό πώς κολλάει που εσύ δεν έχεις καλή σεξουαλική με το ότι η αδερφή σου. Όλοι κάνουν καλό σεξ μια φορά το δίμηνο. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Μια φορά το δίμηνο και με τον περιπτερά. Δεν μου λες, εσύ πώς κολλάς το πρόβλημά σου με την πολύ ζωηρή σεξουαλική ζωή της αδερφής σου? Δεν κατάλαβα. Το κολλάω, γιατί όσο να είναι κάποια στιγμή από τις ανησυχίες τις πολλές, μίλησα με την ίδια έτσι και της το είπα καθαρά, ότι τέλος πάντων με τον άντρα μου, ενώ στην αρχή ήμασταν καλά, τώρα τελευταία έχει πέσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο τομέα. Και σου λέει με μένα έρχεται, φαντάζεσαι. Μην ανησυχείς, τόσο όλοι τον έχουμε.
Για και τέλος πάντων, η αδερφή μου εξήγησε ότι ενώ ήδη είναι περισσότερα χρόνια παντρεμένη, εκεί είναι τουλάχιστον 8 χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της, ναι, ότι τουλάχιστον μέρα παραμέρα, αν δεν, δεν περνάει, είναι πάντα. Ωραία. Συμβαίνει. Ο κουνιάδος είναι αυτός. Είναι γαμπρός. Ο κουνιάδος. Της αδερφής σου ο άντρας είναι γαμπρός. Καμένη είσαι κι εσύ. Λοιπόν, και ο γαμπρός σου... Τέλος πάντων, μια χαρά. Και έχει κι αυτός δουλειά δύσκολη, σκληρή, κουραστική. Παρ' όλα αυτά, έχει ο άνθρωπος όρεξη. Ναι, η αδερφούλα σου κι αυτή κάθεται. Με ανησύχησε πάρα πολύ. Ναι. Άρα δεν ζηλεύεις, δεν ζηλεύεις την αδερφή σου. Τη ζηλεύω. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα με τον άνθρωπό της, με τον άντρα της και βλέπω ότι είναι μονιασμένη, ότι είναι ερωτευμένη ακόμα, αγαπημένη. Καταρχάς, γιατί σε μένα. Άκουγα εγώ. Το πρώτο που μπορώ να σου πω είναι ότι πρέπει να ζηλεύεις κι άλλες γυναίκες. Κι άλλες δεν κάνουν μια φορά το δίμηνο. Δηλαδή, αν είναι θέμα να το περιορίσει την αδερφή σου, είναι λάθος. Δεν είναι μόνο η αδερφή σου που κάνει πιο συχνά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να ζηλέψεις, ας πούμε, και την πολυκατοικία και κάποια άλλη και μια φίλη σου. Μην την περιορίσει την αδερφή σου. Είναι βαρύ αυτό το που κουβαλάει η αδερφή σου. Ότι επειδή κάνει μέρα παραμέρα πρέπει να πάρει όλο το μίσος στο δικό σου σπιτιό. Απελευθέρωσε το. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση το ένα ζευγάρι με το άλλο. Ναι, τρίτον, αυτό το... αν είναι κομβικό για σένα, είναι κομβικό, θες πολύ, πρέπει να το συζητήσεις. Η αλήθεια το θέλω και το χειρότερο είναι ότι μπήκα σε σκέψεις άλλες και φοβόμουν για εξωσυζυγικές σχέσεις και άρχισα να ψάχνω λάπτο, να ψάχνω πορτοφόλια, να ψάχνω κινητά, να ψάχνω. Και έγινε και στο σπίτι το έλα να δεις, γιατί με ανακάλυψε και έγινε εξωφρενών. Ποτέ δεν τον έχω ξαναδεί έτσι τον άνθρωπο. Εντάξει, μου είπε εγώ... και τι δεν μου είπε. Ωραία, εγώ επειδή πρέπει να σε κλείσω, ναι, καταρχάς νόμιζα ότι έκανες, ότι πήγε το μυαλό σου για δική σου εξωσυζυγική σχέση, ενώ εσύ εννοούσες ότι μήπως είναι ο άντρας σου. Μείνε στη γραμμή, εγώ σου είπα δύο πρώτες συμβουλές και εδώ με το συμβούλιο θα το κουβεντιάσουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Σε φιλώ εγώ. Μ' αρέσει που μας λες συμβούλιο. Συμβούλιο. Το συμβούλιο. Τον 12. Το συμβούλιο της Παιανίας. Σου του πού είναι. Πω, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Είναι ένα θέμα συχνό. Ναι, και πόσοι κάνουν οι παντρεμένοι. Όχι η ζήλια. Το ότι, σπάνιο σεξ. Το ότι υπάρχει κούραση στα ζευγάρια και δεν προλαβαίνουν να συνευρεθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια και ενδεχομένως όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και καλύτερα τα πράγματα. Θέλω να σου πω εγώ. Δεν σημαίνει ότι όσο περνάνε τα χρόνια μπορεί να γίνονται και χειρότερα. Καλά, λέει ο Κουρτίδου. Απλώς εγώ δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό ήταν το πρόβλημα τελικά. Γιατί έκανε τόσο. Εστίασε τόσο πολύ στην αδερφή. Είναι αυτό που λέει η Σοφία. Που δεν νομίζω το πρόβλημα ήταν αυτό. Γιατί να ζηλεύει και να μην καμαρώνει την αδερφή της που έχει αυτό που δεν έχει αυτή. Εντάξει, αυτό να καμαρώσει μπορεί, όχι. Γιατί μόνο την αδερφή μου. Ναι, αυτό λέω. Και επίσης γιατί οποιαδήποτε γιατί μόνο την αδερφή. Επίσης, να συγγνώμη, κορίτσια, σας διακόπτω. Γνωρίζουμε τη σχέση των δύο κοριτσιών. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα ειλικρίνεια ανάμεσά τους. Δηλαδή, και η αδερφή της μπορεί να της λέει ψέματα. Κατάλαβε για να νιώθει η αδερφή καλύτερα και άλλη να νιώθει χειρότερα. Πολύ βασικό. Θεωρούμε δεδομένο αυτό που μας λέει. Κατάλαβε, λέω. Με δεδομένο αυτό ότι εγώ πήγα και μίλησα στην αδερφή μου. Και τη ζήλεψα. Ναι. Λες γιατί μόνο, δεν έχεις φίλες. Καλά, φίλες όταν δεν σου το... λένε ότι ξέρω εγώ, ναι, κάνεις σπάνια. Μπορεί και οι φίλες να, είναι, να υπάρχει μια πιο φυσιολογική ροή. Γιατί το μέρα παραμέρα σε ένα γάμο που και οι δύο δουλεύουν πάρα πολύ και αυτό λίγο υπερβολικό. Δεν δηλαδή, δουλεύει πάρα πολύ, αυτή κάθεται. Ποιος? Όχι, για λέω για αυτούς που το κάνουν μέρα παραμέρα. Και είναι τόσα χρόνια μαζί. Όχι ότι είναι θέμα αυτό. Μπορεί και να συμβαίνει και μπράβο, αλλά και αυτό κάπως μπορεί να είναι και μια εξαίρεση στον κανόνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο κανόνας λέει ότι ένα ζευγάρι που δουλεύει άπειρες ώρες μέσα στη μέρα είναι κουρασμένο. Δεν μπορεί. Αλλά το δίμηνο είναι πάρα πολύ καιρός, αλλά και το μέρα παραμέρα είναι πολύ συχνά. Απλώς εγώ. Την εισπνοή. Ναι. Εγώ νομίζω ότι πολλές φορές επειδή δεν θέλουμε να πούμε και την αλήθεια στον εαυτό μας. Παιδιά, γιατί δεν τα φτιάχνετε, δηλαδή. Είμαστε πολύ καλά. Το πότε νομίζω τα πια. Πήγαινε, εγκατρέμει. Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, ναι, τώρα όμως το ξέχασα τι θέλω να πω εγώ. Το κλασικό. Κάτι πρέπει να σου πει, γιατί αυτό είναι. Θέλω να πούμε το ίδιο. Επειδή δεν λέμε πολλές φορές την αλήθεια στον εαυτό μας, συνέχισε. Σου θυμίζω για να μην σου πάρω το. Λέω αυτό ότι η κοπέλα, γιατί εγώ μάλλον τώρα θέλω να πω. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η σχέση μας, που εγώ τώρα θέλω να πω κάτι άλλο από αυτό που σκέφτεσαι. Πόσο συχνά κάνετε σεξ εσύ. Γιατί είμαστε όλη μέρα μαζί καταρχάς. Από τότε που γνωριστήκαμε. Μέρα μαζί. Για πες. Ναι, ναι. Ότι εγώ ήθελα να πω ότι η κοπέλα προφανώς δεν μπορεί να παραδεχτεί το πραγματικό πρόβλημα είναι η ζήλια με την αδερφή. Αλλά τώρα σου λέει, επειδή μας ακούει, πιθανότατα μπορεί να ακούσει, να γνωρίσει τη φωνή και οτιδήποτε. Έχει κάψει την τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω. Και δεν μπορεί να το πει ούτε στον εαυτό της, κατάλαβες. Σου λέω οπότε, έχει πει στον εαυτό της ότι ο λόγος που ζηλεύει την αδερφή της είναι το σεξουαλικό κομμάτι, γιατί αυτό δεν μπορεί να την ενοχοποιήσει, δηλαδή δεν μπορεί η αδερφή να την κατηγορήσει για μια γενικότερη ζήλια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Τι θέλω να πω για κατηγορία. Λοιπόν, και επίσης, χωρί
κορίτσια, νομίζω ότι σας έχω τη λύση, σου έχω τη λύση εγώ. Έχετε μπερδευτεί τα ζευγάρια. Νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε τον χθεσινό, μάλλον τη χθεσινή κοπέλα που είχε πρόβλημα με τον άντρα της που θέλει συνέχεια. Να το κάνουμε λίγο ανάποδα. Να δεις τι καλά είναι το συνέχεια. Πολύ καλό. Όπως τη μήνυμα τα πήρα για το συνέχεια από την ίδια ηλικία. Λέει κούραση, αγάπη μου. Κούραση, καλά τα πει. Είναι μεγάλη κούραση. Επίσης να πω κάτι άλλο που μου ήρθε τώρα και το έχασα πάλι. Είναι αυτό. Τι κράτα το. Όντως έχεις δίκιο ότι μου σταμάτησε και μία γυναίκα και μου το είπε αυτό. Μου είπε να πεις μπράβο στη μου τύχη για αυτό για το συνέχεια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Κρυσταλία. Μιλήστε μας για εσάς. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Μας ακούς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μου το όνομά σου. Με λένε Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Ποιο είναι το θεματάκι μας. Λοιπόν, εγώ έχω το εξής θέμα. Μισό λεπτάκι, δώστε. Έχουμε παρέα εκεί. Φιλιά σε όλους. Ναι, ναι, είμαι παρέα. Είμαστε εδώ σε ένα κατάστημα. Και... Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω τι τράβηξε πέρυσι το καλοκαίρι και να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας εκεί πέρα στο Συμβούλιο. Μετανομαστήκαμε. Λοιπόν, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια εμείς είμαστε μια τριάδα, τρεις κοπέλες που κάνουμε παρέα. Έχουμε δέσει σαν παρέα και τα λοιπά. Είμαστε όλες μαζί. Εντάξει, μαζί με εμένα τέσσερις. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε πει, μόλις τελειώσουμε την εξεταστική, να πάμε διακοπές όλες μαζί. Έλατε που τα άλλα τα δύο τα κορίτσια ανακοίνωσαν ότι θέλουν να πάνε διακοπές με τα γόρια τους και μείναμε εγώ με την τέταρτη. Οκ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Μέχρι τότε, βέβαια, εμείς δεν είχαμε πάει κάπου πουθενά με την τέταρτη. Αυτή είναι και παιδική μου φίλη. Άρα, γνωρίζεστε πόσο χρονών είσαι. Τώρα εξεταστική γύρω 24. Οκ. Για πες μου. Λοιπόν, αποφασίζουμε να πάμε οι δυο μας. Αφού οι άλλες, τα άλλα τα κορίτσια πάνε με τα γόρια τους, θα πάμε οι δυο μας. Και αποφασίζουμε να πάμε Κρήτη. 5 μέρες. Mm-hmm. 2 κορίτσια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λέω θα ξεκουραστούμε, θα κάνουμε τα μπάνια μας, τις βόλτες μας, θα πιούμε τα ποτά μας. Έλατε, που δεν το ήξερα. Τι δεν την πρώτη μέρα πάμε, θα σας πω. Φτάνουμε, αφήνουμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο, βάζουμε μαγιό, πάμε για μπάνιο. Τρώμε κάτι και άρχισε να μου λέει τώρα η παιδική μου η φίλη, ας πούμε, ότι πρέπει να βγάλουμε πρόγραμμα. Έχει βγάλει χαρτί και μολύβι στην ταβέρνα. Ναι. Πρέπει να βγάλουμε πρόγραμμα και να μόλις κάνουμε μπάνιο και τα λοιπά, να βγάλουμε πρόγραμμα τι αξιοθέατα θα πάμε να δούμε στο νησί. Αξιοθέατα. Δεν τη δίνω εγώ σημασία στην αρχή. Καλοκαιριάτικο τώρα, ντάλα, εννοεί 40 βαθμοί και τέτοια. Ναι. Καλοκαιριάτικο δεν άλλα ο ήλιος. Όχι, κοπέλα. Δεν δίνω σημασία, λέω δεν μπορεί. Τώρα δεν. Τι λέω, πάμε να πιούμε κανένα ποτάκι, μετά. Να το φάγαμε. Ούτε αυτό έγινε. Λέει ότι εκείνη θέλει να ξυπνάει νωρίς το καλοκαίρι. Να σε ρωτήσω κάτι. Και στην Αθήνα. Σε διακόψω. Είναι παιδική σου φίλη, μας λες. Δεν το γνωρίζεις περίπου έτσι το στυλάκι της και λίγο την προσωπικότητά της. Δεν το περίμενες καθόλου, ας πούμε, ότι θα ήθελε κάτι άλλο από αυτό που θες εσύ. Όχι, Όχι. Δεν κάνατε παρέα χρόνια τόσα φίλοι. Χρόνια. Πάρα δεν πολύ. Έχει κάναμε ποτέ. Πάρα πολύ παρέα. Τα τελευταία χρόνια που είμαστε στις σχολές και τα λοιπά, δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά, αλλά δεν πάμε να είναι φίλοι. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν. Και τη λέω, μου λέει τι να πάμε, μου λέει σε κλαμπ και να αφήσουμε εδώ ένα μέρος πρέπει να το γυρίσουμε. Και δεν έχετε παιδιά το Θεό σας, με ξύπναγε κάθε μέρα από τα άγρια χαράματα, να πάμε να δούμε αξιοθέατα. Ένα μπάνιο κάναμε στη θάλασσα. Βρε κορίτσι μου, γιατί δεν βρήκατε μια μέση λύση. Να πάτε, ξέρω εγώ, μια-δύο μέρες εκεί που ήθελε αυτή. Το θέμα είναι το εξής. Σοπαντά, Σοφία. Ποιο είναι το θέμα, έχουμε κι άλλο θέμα. Ναι, φέτος αποφασίσαμε, είπαν και οι άλλες δύο, να πάμε οι τέσσερις μας. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνω διακοπές μαζί του. Έχεις πρόβλημα. Λύστο, φίλη μου. Και ποιος είναι ο τρόπος, είστε φίλες κολλητές σε παιδικές φίλες. Δεν υπάρχει ρε εσύ πιο απλός τρόπος, απλά με το, να τις το πεις. Να μην την πάρουμε μαζί μας, το θέλω. Να πάμε τρεις μας, ποια χαρά θα περάσει. Τα κρίμα δεν πώς είναι. Πώς να το πω στις άλλες. Δεν θέλω και να με παρεξηγήσουνε. Λοιπόν, αγαπημένη μου, μείνε λίγο στην τηλεόρασή σου και θα το λύσουμε τώρα με τα κορίτσια. Ευχαριστούμε που κάλεσες. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Ρε παιδιά. Δεν είπε ότι πηγαίνανε διακοπές πάρα πολλά χρόνια όλες μαζί και αυτό το καλοκαίρι απλά αποφάσισαν να πάνε δυο τους. Αυτό δεν είπανε. Δεν κάνανε, χαθήκανε λέει για κάποια χρόνια, αλλά και πάλι την ξέρεις πάρα πολλά χρόνια. Δεν γνωρίζεις καθόλου
τον τρόπο που θέλει. Στα χρόνια που χαθήκαν, οι άλλοι τελείωσε το αρχαιολογικό. Να βγαίνουν κάθε μέρα. Να δει τις Μικίνες. Καταρχάς να πω ότι το χειμώνα θα διδάξω σε μια σχολή την αφήγηση. Όσοι τηλεθεατές θέλουν και έχουν κάποιο θέμα από την αφήγηση, έχω 5 bullet points, πολύ σωστά, πώς μπορείς να πηγαίνεις στο θέμα. Δηλαδή, τρώμε 9 λεπτά για να μας πεις αγαπημένη μου γλυκύτατη, που τη λέγανε. Ο, το πρόβλημα Ελένη. Ήταν ότι είχατε άλλο πρόβλημα. Το Τετάρτη ξυπνάμε το πρωί, την κοιτάω και με κοιτάει με μια απορία. Καταλαβαίνω ότι θέλει να πείτε το πρόβλημα για να προλάβω να το κουβεντιάσουμε. Άλλα χούγια στις διακοπές. Πάντως, ρε παιδί μου, εντάξει, όταν είσαι φίλος με κάποιον, δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα να του πεις κάτι. Αυτό δεν είναι φιλία, δηλαδή. Και αυτό, δηλαδή. Δεν θέλω, ξύπνα μόνος. Αυτό. Ή πήγαινε μόνος σου, ξέρω, στο μουσείο που ήθελε να πάει. Αυτό οι διακοπές που πρέπει να είναι άλλο τουρισμός. Επίσης 24 διακοπές. Χρονών, παιδιά. Δηλαδή, θα λεγόταν διακοπές. Καλά δεν λέω. Πρέπει να τα είδαμε ότι κάνουμε στην καθημερινή ζωή. Πολύ καλά. Επίσης η φιλία δεν πρέπει να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Δηλαδή, τι φίλοι είσαι. Δεν θα έχεις ποτέ αληθινούς φίλους αν δεν μπορείς να μιλάς απόλυτα ειλικρινά σε αυτούς και θα σου παρεξηγηθούν, θα το λύσετε, θα τα κοδείτε, θα τα βρείτε. Παιδιά, θα ξεχάσω εγώ πήγαμε διακοπές μια παρέα με πολύ διαφορετικά γούστα. Ο ένας έβαζε ξυπνητήρι 9 παρά ο Πάνος για να πάει να γίνει κατήμαυρος. Γκαγκάνιαζε μέχρι 4, το μυαλό πιλάφι. Δηλαδή μέσα δεν λειτουργούσε από τον ήλιο. Εγώ στις 4 το μεσημέρι ξύπναγα, μου δίνανε νερό, μου λέγανε ξύπνα, θα πάτε σαν αφυδάτωση. Και λίγο, θα ξανακινήσω. Κι όμως κάναμε παρέα. Κάποια στιγμή το απόγευμα συναντιόμασταν. Στην Ήου, θυμάμαι. Θέλω να πω, ο καθένας κάνει. Είναι αυτό. Είναι υπέροχο αυτό. Να έχει απόλυτη ελευθερία. Ναι, κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο του προγράμματος. Γιατί να σου υπενθυμίσω την ιστορία ότι από παιδιά μπορεί να φαίνονται κάποιοι. Έχω εγώ ένα φίλο που από το παιδικό του πάρτι είχαμε βρει ένα χαρτάκι. Του Ηλία, ναι. Που έγραψε 6 με 6,5 ξενάγηση στο σπίτι. 7,5 βίντεο παιχνίδια. Πόσο χρονών είναι. 7,5 με 8 ελεύθερη ώρα. Στο πάρτι. Οπότε κάποιοι παιδιά άνθρωποι είναι του προγράμματος και στο πάρτι και στις διακοπές. Να πάνε να κάνουν. Να μαζευτούν να κάνουν μια ομάδα Ηλία να τους πάρει. Αν δεν πας διακοπές. Να πάρει τον Ηλία να πάνε μαζί διακοπές, γιατί όχι. Αν δεν κοιμηθείς, λέει, και δεν ξυπνήσεις με έναν άνθρωπο, δεν τον ξέρεις πραγματικά. Έτσι. Είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτή μου την είχε πει ξαδέρφη μου από τη Ρόδο. Πολλά φιλιά σ' αγαπώ. Και άμα δεν παντρέψεις και δεν βάψεις σπίτι, λέει, δεν καταλαβαίνεις τι κούραση υπάρχει. Ναι, όχι, δεν καταλαβαίνεις. Οπότε ναι, παιδιά, φίλοι είσαστε, πείτε τα μεταξύ σας. Δεν είναι τώρα πράγμα. Τα χαράματα να πάνε από τα γκρεμίδια. Τι λες, καλέ. Στις διακοπές. Τα κρεμμύδια. Τα αρχαία. Εγώ θέλω να κοιμάμαι. Τέλος πάντων. Εσείς έχετε κρύψει κάτι από φίλες σας που μπορεί να σας ενοχλεί και να μην τους το έχετε μοιραστεί, γιατί μπορεί να... Φίλες, όχι ρε. Δεν είναι, δεν κρύβεις από φίλο. Δεν είναι φίλος απαντήσεις. Μαζί σας συμφωνώ απόλυτα. Εγώ έχω σταματήσει να κάνω παρέα με ανθρώπους που μου λέγανε ψέματα. Μου είχαν μυστικά από μένα. Τι φιλία είναι αυτή από μένα. Βασικά σου χούγια. Ξέρω, εγώ θέλω να κοιμάμαι, το ξέρουν όλοι. Θέλω να κοιμάμαι, ρε παιδί μου. Κατά βάση, άμα δεν κοιμηθώ, δεν είμαι καλή παρέα. Γουστάρω να κοιμάμαι. Άλλωστε, είναι να βγαίνει τα βράδια. Η φίλη μου η Ελένη. Με παρακαλάει, πάμε τα βράδια. Λέω, δεν μπορώ. Δεν είμαι του βραδιού. Συναντιόμαστε όμως. Πολλές φορές. Καταλαβες. Ναι. Ο καθένας με το χούι του. Έτσι είναι αυτά. Μα θες. Δεν κρύβονται, παιδιά, για κάποια πράγματα. Ήρθε η ώρα, κορίτσια μου, να πάμε για break. Αλήθεια λες. Αλλά ωστόσο εσείς, μην ξεχνιέστε, γιατί έχουμε μία διαγωνισμάρα. Διαγωνισμάρα. 2-1. Από πού τη βρήκες λοιπόν, αυτή έχουμε, τη λέξη, λέγε παρακαλώ, τώρα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, έχουμε iPhone. Εσύ, διαγωνισμάρα, 2-1, διαγωνισμάρα. Το καταλάβατε όλοι. Λοιπόν, iPhone SE με την πιο προηγμένη κάμερα μπρος και πίσω. Λοιπόν, είσαι οικοδόμος, γιατί είναι και ανθεκτική. Δουλεύεις 12 μέτρα οικοδομή, σου πέφτει το κινητό, κανένα πρόβλημα, έχεις κινητό. Είσαι, ξέρω εγώ, κάνεις pole dancing, σου πέφτει από το στήλο, τέλεια, τα έχεις όλα, κανένα πρόβλημα το κινητό. Κάνεις υπογρυφή, έχεις καταδύσεις, άπνοια κτλ. Κανένα πρόβλημα, λειτουργεί και εκεί. Επίσης, στο 14999 μπαίνεις ταυτόχρονα στην κλήρωση για το... Για το. Πούμα! Φορτ Πούμα το βλέπετε εδώ. Τι είναι εκεί η κάμερα left. Πούμα, έκδοση Titanium, 1000 κυβικά, 125 ευρώ, ανάλογα. Αξίζει 21.300 ευρώ. Πανέξυπνο, εξαιρετικό. Bluetooth, πανέξυπνο. Τα ηχεία, πανέξυπνο, γιατί έχει και τι άλλο. Έχει άλογα έξυπνο. Ανοιχτή συνομιλία επίσης και 17 ραζάντα. Τώρα τι να λέμε. Και μιλάμε για SUV. 14999. Στείλε. Τι στέλνεις, ονοματεπώνυμο. Ναι, όπλα και ένα ονοματεπώνυμο, το αφημίσου. Τηλέφωνο και θα σε καλέσουμε. Λοιπόν, όχι, βλέπα την καρτελίτσα, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε για break.
στο Instagram. Πάνε με τη σειρά τα νούμερα. Είναι 2, 11, 2, 12, 2, 13, 0. Ψέματα λες! Καταπληκτικό. 2, 11, 2, 12, 2, 13, 0. Οπότε πραγματικά... Είναι δέσιμο η φίλη της. Συνεχίζετε και μας παίρνετε όχι μόνο εδώ, αλλά στέλνετε και στο λογαριασμό μας στο Instagram, που είναι το παπάκι Open TV The Booth. Και πρόσεξε με τι θα σου πω τώρα εγώ. Στέλνεις, δεν έχεις εσύ μονάδες για να καλέσεις. Στέλνεις το πρόβλημά σου εκεί και τι γίνεται. Κάνουμε εδώ πέρα μια σύσκεψη στο τηλέφωνο, στο συμβούλιο και σε παίρνουμε πίσω τηλέφωνο και μας λες το πρόβλημά σου, γιατί είμαστε εδώ πέρα για σένα. Τρελαίνομαι με το λαιμό που κάνει αυτό. Είναι η Σοφία που μιλάει μέσα από διάφορα ζώα. Γραμμούλα. Ποιος είναι, ποιος παίρνει τηλέφωνο, Κρυσταλλιά. Ποιος έχει τηλέφωνο. Όχι, εγώ δεν είμαι παιδιά, δεν νομίζω. Για πάμε, λοιπόν. Ποιος παίρνει τηλέφωνο. Είμαι τρελαίνεται. Σοφία, λέει. Τώρα, τι Κουρτίδου, τι Μουτίδου. Κουρτίδου, Κουρτίδου γωνία. Λοιπόν, παρακαλώ, εδώ. Είμαι για σένα, αγάπη μου. Πώς σε λένε. Σοφία. Σοφία σε λένε ή Σοφία εγώ. Μυρσίνη με λένε. Αγάπη μου, γλυκιά Μυρσίνη μου. Για περίμενε να τα σημειώσω εδώ. Για πες μου, μωρό μου. Ποιο είναι το πρόβλημά σου ή μάλλον το θέμα σου. Μου είπα να μιλήσω με τη Σοφία, αλλά δεν πειράζει. Καταρχήν, κορίτσια, είστε φοβερές. Όποια σκέφτηκε να βγάλει αυτή την εκπομπή με 4 δυναμικές γυναίκες, υποκλίνομαι. Ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, κορίτσια. Εγώ, αγάπη. Η ηλικία μου είναι 54. Ναι. Είμαι διαζευμένη 2 φορές. Έχω κάνει σχέσεις. Είμαι πολύτεκνη μητέρα. Με παιδιά μεγάλα. Mm-hmm. Τα οποία είναι τακτοποιημένα μόνο ο γιος μου που μένουμε μαζί, που είναι 24 χρονών. Και φέρνει το κορίτσι του και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε και ελεύθερες σχέσεις. Το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ στις γάμους ή στις σχέσεις, δεν ξέρω, μπορεί να είχα μαγνήτη, αλλά τράβαγα τοξικούς ανθρώπους και δέχτηκα πολύ βία. Και σωματική και λεκτική. Δηλαδή τα πέρασα όλο το πακέτο. Στην αρχή όλα τέλεια, τον καλύτερο εαυτό, σου τα δίνουν όλα και μετά αρχίζεις και βγάζουν και βγάζουν και βγάζουν και κάποια στιγμή λες, οκ, δεν πάει. Ας έχω κάνει και παιδιά, πρέπει να σταματήσει αυτό γιατί επιβαρύνω και την κατάσταση των παιδιών μου. Τέλος καλό, όλα καλά, δυναμική γυναίκα, ανεξάρτητη και οικονομικά, καλά, καλά, καλά. Τώρα έχω πρόβλημα, μεγαλώσαν τα παιδιά, έχουν τραβήξει τους δρόμους, τους έχουν τακτοποιηθεί, παντρευτήκανε, ερωμηνιαστήκανε. Ο γιος μου είναι με την κοπέλα του. Με το γιο μου βέβαια έχω μια δυναμία, για τα άλλα είναι όλα κορίτσια, τα 4, ο γιος μου είναι ο 5ος. Μπας περιπτώσει, είμαστε φιλαράκια. Με έχει πρίξει εδώ και 10 χρόνια. Ξαναφτιάξε τη ζωή σου. Βρες έναν άνθρωπο. Μην κάθεσαι μόνη. Τώρα, ειδικά που βρήκε την κοπέλα, τι περιμένεις. Βρες έναν άνθρωπο. Βγες από το σπίτι. Κάνε. Βρε χρυσέ μου, βρε καλέ μου. Εγώ έκανα αμά να γλιτώσω από τους τοξικούς. Είμαι εδώ, έχω τα σκυλάκια μου, έχω ένα στρέμμα κτήμα, έχω τον κήπο μου, έχω την ηρεμία μου. Ό,τι ώρα θέλω κάνω τις δουλειές μου, ό,τι ώρα θέλω πίνω τον καφέ μου, ό,τι ώρα θέλω βγαίνω να ψωνίσω. Πώς θα φέρω έναν άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει να είμαι μαζί σας, έτσι. Και το πρόβλημα δυστυχώς είναι συνέχεια ο γιος μου αυτό το πράγμα. Τώρα, πείτε μου εσείς, ρε κορίτσια. Είναι πρόβλημα που σε αγαπάει ο γιος σου. Ναι, και θέλει πολύ. Να είσαι ευτυχισμένη. Γιατί για να είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα, πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ευτυχία είναι τη στιγμή που ξέρει. Και μάλιστα είχαμε και μία συζήτηση εχθές με έναν από τη ζωή μου που πέρασε και μου λέει: Πόπο, μαμά, θυμάμαι εκείνη την περίπτωση. Και του λέω: Πόπο, τι περάσαμε και τότε. Δηλαδή, τα βλέπει. Τώρα είμαστε μια χαρά. Ό,τι ώρα θέλουμε, κάνουμε παρέτσα οι δυο μας. Ο καθένας, καταρχήν είμαι free, δεν τους πιέζω. Είμαι φιλαράκια μαζί τους. Δεν είναι τελείως ανεξάρτητη κι εγώ. Θα σου πω και κάτι, αυτό αγάπη. Το πράγμα μου αρέσει. Είναι απαραίτητο να έχω ένα σύντροφο, δηλαδή, για να είμαι καλά. Το θέμα είναι, όχι βέβαια, αλλά είναι, είσαι σίγουρη ότι αυτό είναι αυτό που σου αρέσει ή έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι σου αρέσει. Γιατί υπάρχει κάτι. Ναι, έχεις δίκιο. Τον έχω πείσει γιατί έφτασα 54 και τους διάβασα τους ανθρώπους καλά. Τους είδα. Τους είδα από όλες τις πλευρές, κορίτσι μου, πίστεψέ με. Και δυστυχώς οι άνθρωποι, παρόλα τα προβλήματα που περνάμε, και τα προβλήματα εδώ μας έβγαλε και κορονοϊό που δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε την άλλη μέρα, γίνονται χειρότεροι αντί καλύτεροι. Οπότε, τι να δω ακόμα.
Ακόμα και σε αυτό τους βλέπω τους ανθρώπους πώς λειτουργούν. Δεν συμμορφώνονται, δεν αλλάζουν. Οπότε τι να βάλω πάλι πρόβλημα. Αυτό είναι όμως μια υπεργενίκευση που κάνεις. Δηλαδή δεν σημαίνει σίγουρα, καταλαβαίνω, και κάποια πράγματα όταν περνάνε τα χρόνια διαμορφώνουμε κάποιες απόψεις που είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Αλλά θα σου πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει να το σκεφτείς. Την αδικία που μας έχουν κάνει οι άλλοι, είναι πολύ σημαντικό να μην συνεχίζουμε να την κάνουμε εμείς στον εαυτό μας. Ναι. Οπότε σκέψου ότι πολλές φορές μπορεί να βρέθηκε σε καταστάσεις που δεν ήταν ιδανικές, κάθε άλλο παρά το αντίθετο. Αλλά αυτή τη στιγμή αποκλείεις τον εαυτό σου από αυτή την ευτυχία από την οποία σε απέκλεισαν αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα σου. Όντως, νομίζω ότι αξίζει να το σκεφτείς αυτό. Είπες, μου στερήσανε πάρα πολλά. Και δυστυχώς είμαι πληγωμένη και όταν βλέπω ανθρώπους πληγωμένους από την τηλεόραση γενικά που παρακολουθώ συνέχεια τα διάφορα, τρελαίνομαι. Γίνα τα παιδάκια που τα ταλαιπωρούν εκείνους στους ανθρώπους, τους μεγάλους. Τρελαίνομαι στην κυριολεκτία. Λέω, γιατί ζω. Γι' αυτό. Και επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάψεις να είσαι πληγωμένη και να είσαι ευτυχισμένη από εδώ και πέρα. Να είσαι καλά και κάτι ακόμα, κορίτσια. Είστε φοβερές. Πολύ σας πάω. Να το συνεχίσετε και το χειμώνα. Πολύ σας πάω. Να το ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κορίτσια. Να είσαι καλά. Πώς καταλαβαίνεις από τη φωνή έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, που είναι δυναμικός, που είναι... Ναι. Και άνετη, ακουγότανε και ήτανε. Πολύ. Που έλεγε για τα παιδιά της ότι ήταν χύμα, ότι γούσταρε, ότι... Τέτοιες γυναίκες είναι δύσκολο να βρουν έναν σύντροφο να είναι δίπλα και να μην καπακώνει ο ένας τον άλλον. Οι δυναμικές γυναίκες ζορίζονται πάρα πολύ σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ευτυχία, ότι πολλές φορές στεκόμαστε, βρίσκουμε τους άλλους ως εμπόδια, αλλά εμπόδιο είμαστε εμείς, ο ίδιος μας ο εαυτός. Και μπορεί αυτό να ζει με το φόβο ότι πάντα θα τη συμβαίνει αυτό. Σου λέει μέχρι τα 54, εγώ ζω έτσι, το έτσι θα αλλάξει. Πάντα θα ελκύω αυτό, αλλά πρέπει εσύ ναι, να το καταλάβεις αυτό, ότι ζωή, δεν είναι έτσι. Η ζωή δεν τελειώνει σε αυτή την ηλικία, επειδή έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και έχει κάνει οικογένεια με τόσα παιδιά και όλα αυτά. Εγώ θα της πρότεινα να ανοίξει λίγο το μυαλό της, να δει τι μπορεί να έρθει σε εκείνη, βγάζοντας από πάνω της όλα αυτά που της είπες, που ήταν υπέροχα και συμφωνώ απόλυτα, να δει ότι μπορεί να βρει έναν άνθρωπο που να είναι τελείως διαφορετικός από τους προηγούμενους. Και ως μητέρα μπορεί να έχει ολοκληρώσει, ως γυναίκα. Είναι ακόμα πολύ νέα γυναίκα για να σταματήσει να φροντίζει την ευτυχία της και να επιδιώκει. Είπε να είναι ευτυχισμένη. Ότι είχε δύο διαζύγια και πολλές σχέσεις. Ναι. Δεν είναι μια γυναίκα που δεν είναι πλάκι σε σχέσεις. Ναι, ναι. Δεν είναι μια η οποία μόνασε. Ότι έκανε ένα παιδί, δύο, πόσα έκανε. Πέντε. Πολύ τεκνή, είπε ότι είναι. Πέντε. Και μετά είπε, εγκαταλείπω. Δοκιμάζονταν ταυτόχρονα, επειδή ήταν δυναμική και γούσταρε να ζήσει. Τρώει την ήττα μία φορά, την τρώει δύο, με σωματική και λεκτική βία και σε σχέσεις. Το παιδί τα ξέρει, του λέει, θυμάσαι τι περάσαμε. Πώς να σου πω, όταν επαναλαμβάνεται, ρε Σοφία, το δεινό. Και ξανά, και ξανά. Και ξανά, αυτό που λέει η Κρυσταλία, ξανά επιβεβαιώνεται το κακό. Ξέρω εγώ με τι κότσια. Συνεχίζεις. Κι εγώ έχω φάει είτε τρελές. Αλλά πες λίγο. Μα σίγουρα, γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν όμως, ότι στην πραγματικότητα, αν παραιτηθείς, συνεχίζεις αυτή την αδικία που σου έγινε από τη ζωή από αυτούς τους ανθρώπους, να την κάνεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου. Δεν επιλέγουμε εμείς τις καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μας, αλλά εμείς επιλέγουμε το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτές. Επίσης, δεν χρειάζεται να τον παντρευτείς και αυτόν και να τον έχεις μέσα στο σπίτι ή οτιδήποτε. Μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο, έναν σύντροφο, να κάνετε παρέα πολύ ωραία πράγματα, χωρίς να είσαστε δεμένοι ούτε νομικά. Ούτε να μένετε στο ίδιο σπίτι. Και επίσης, νομίζω ότι έχω μία λέξη κλειδί για τη φίλη. Τώρα μου ήρθε. Μπορείς να κάνεις ένα διάλειμμα. Έτσι. Αυτό να είναι ένα διάλειμμα. Μπράβο. Δηλαδή για λίγο καιρό, αλλά μην ρίχνεις μαύρη πέτρα μέσα σου. Γιατί αν τη ρίξεις μέσα, τη ρίξεις και έξω σου. Δηλαδή μην πεις τελείωσα, ήταν όλοι έτσι κάφροι. Κάνω ένα διάλειμμα, όπως λες. Έχω τον καφέ μου, το καταλαβαίνω αυτό. Γουστάρω την ώρα μου, ό,τι ώρα βγαίνω. Και εγώ το καταλαβαίνω. Ναι. Ό,τι ώρα θέλω μπαίνω. Δεν διακοπή. Θέλω να είμαι έτσι, να γουστάρω τα παιδιά μου, μεγάλωσαν. Ξέρω εγώ, βρήκα την πορεία. Ότι... Φοβερό, ε? Ότι θέλει, ότι αγαπάει πιέζει, πολύ τη μητέρα του και προφανώς βλέπει αυτό που βλέπεις εσύ. Να. Ότι. Παιδιά, έχουμε γραμμή. Νομίζω ότι είναι. Για μένα είναι η γραμμούλα, το νιώθω. Ναι. Καλό σας μεσημέρι, κορίτσια. Καλή αρχή. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς σε λένε? Με λένε Κυριακή. Είμαι 24 χρονών. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, το πρόβλημά μου, λοιπόν. Εδώ και 1,5 χρόνο έχω σχέση με ένα παιδί. Είμαι πολύ ερωτημένη μαζί του. Τέλεια. Πριν 2 εβδομάδες είχαμε ένα πολύ μεγάλο καυγά για χαζό λόγο, τίποτα ιδιαίτερο. Και τώρα αυτός έχει πεισμώσει.
και έφτασε στο σημείο να μου πει μέχρι και ότι θέλει να χωρίσουμε. Γιατί εγώ επειδή λίγο τα πήρα, λέω θα πάω στο κομματήριο να κάνω μια αλλαγή, έτσι σαν κοπέλα κι εγώ νέα, καλοκαίρι τώρα, τόσα χρόνια τα ίδια, γενικά δεν τα πειράζω εύκολα τα μαλλιά μου. Και πήγα από μαύρα και μακριά και έκοψα ένα, τα έκανα καρέ που είναι και της μόδας και τα έβαψα και ξανθά. Δικιά μου. Ναι, ακριβώς. Ναι, μεγάλη αλλαγή. Okay. Σου πάει, αλλά... αρέσει, το ευχαριστιέσαι. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Και έχω ακούσει και γενικά πάρα πολύ θετικά σχόλια από όλους. Τέλεια. Εκτός από το γόρι μου, που όχι μόνο δεν το αρέσανε, αλλά μόλις με είδε έγινε Τούρκος. Γιατί? Άρχισε να φωνάζει, να μου λέει ότι είχα μακρύ μαλλί, ωραίο, έτσι μαύρο, τα άφηνα και κάτω, τα ίσιονα. Και πήγα τώρα και τα άκουσα, τα άβαψα και ξανθά. Mm. Και φρίκαρε τελείως. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω, να του πω. Μαλλί είναι, θα ξαναβγεί, μπορώ να τα μαλλιά σου αγαπάει σε σένα, όχι εσένα. Ναι, αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίταξε, και αυτό το είπα είναι και λίγο αστείο, αλλά το καταλαβαίνω γιατί οι άντρες μας στέλνουν πολύ συγκεκριμένα. Κάποιοι ίσως έχουν λίγο πιο... μας αφήνουν να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά κάποιοι θέλουν τα μαλλιά μας και... ξέρεις, το styling μας όπως το έχουν συνηθίσει. Ναι, αλλά, κοίταξε, να δεις. Ότι με είχε συνηθίσει. Όχι, μωρέ, απλά, δεν είχα κάνει αλλαγή. Νομίζω ότι η έναρξη που έκανε στην κουβέντα λέει διάφορα γι' αυτό. Δηλαδή, προφανώς και για κάποιο λόγο το είπες, ότι έγινε ένας τσακωμός, μου κράτησε λίγο μούτρα παραπάνω, μου λάρωσα κι εγώ. Και όλο αυτό τώρα προσπαθεί να στο κρατήσει και να συνεχιστεί ίσως λίγο αυτή η κοντρίτσα. Αλλά ουσιαστικά τώρα, αν είσαστε τόσο καιρό μαζί, προφανώς δεν αγαπάει αυτό και δεν θα συνεχιστεί για πολύ τώρα. Αυτό δεν είναι σοβαρό πρόβλημα. Αλλά πάρε και εσύ μια περούκα, άμα θέλεις να τον ευχαριστείς ίδια. Γιατί. Δεν είναι λύση η περούκα. Α, συγγνώμη. Έχει και συνέχεια, μισό λεπτό. Αφού λοιπόν τα πήρε, του λέω μετά από λίγες μέρες να βρεθούμε. Ξέρω εγώ, γιατί είχαμε κόψει λίγο, είχε νευριάσει, πείσμωσε αυτό, τίποτα. Και μου λέει, εγώ με αυτό το μαλλί, μου λέει, δεν σε κυκλοφορώ. Του λέω, okay, εντάξει, το καταλαβαίνω. Πάω λοιπόν και τα ξαναβάφω μαύρα. Πάει χαμένο όλο το δεκαπάς που έκανα, τίποτα. Πάω και τα ξανακάνω μαύρα, μπας και τον ηρεμήσω λίγο, δηλαδή τουλάχιστον να αποκτήσω το χρώμα που είχα πριν. Τίποτα, ούτε με αυτό. Και μου λέει, καλύτερα να πας να βάλεις περούκα. Α! Περούκα. Πάρ' την πίσω τη μούτζα. Και του λέω, τι λες παιδάκι μου, τι είμαστε, απόκριες, του λέω να πάω να βάλω περούκα, τι είμαι, μασκαράς. Προσπάθησα να τον ερμήσω, να του πω ότι είναι πέντε τρίκες, θα ξαναβγούν, δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο από το μαλλί του, τίποτα. Κάτσε βρε αγάπη λίγο, δηλαδή συγγνώμη τώρα, κάτσε. Δηλαδή αυτός τώρα έχει νευριάσει που έχει κόψει τα μαλλιά σου, έχει βάλει να κάνεις όλο αυτό το πίσω πήγαινε έλα με τα μαλλιά και σου κρατάει ακόμα μούτρα επειδή τα μαλλιά σου. Ωραία, διώξε τον, αν τελειώνουμε. Sorry κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά πολύ κούραση. Αν είναι. Ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Βρε, αγάπη μου, να σε αγαπάει κι αυτός όμως. Δηλαδή, αν είναι ένας άνθρωπος να σου πρίζει τα σηκώτια επειδή έκοψε τα μαλλιά σου και δεν σε θέλει με τα μαλλιά αυτά πίσω, δεν αγαπάμε έναν άνθρωπο για τα μαλλιά του και πώς είναι. Αλλά για την ψυχή του. Όχι. Βέβαια. Και όπως είπα και πριν, ο έρωτας έχει να κάνει με δύο ανθρώπους. Αν είναι τώρα αυτός ο άνθρωπος να σε ταλαιπωρεί για τέτοιους λόγους, φαντάσου για κανένα σοβαρό τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, τρίξε και εσύ λίγο τα δόντια. Να για τη Μελένη Τσαμπουκαλού. Καλά δεν λέω, Σοφία. Ναι. Τρίξε λίγο τα δόντια και πες το ωραία. Αν τα μαλλιά μου είναι που σε ενδιαφέρουν, βρες μία με τα ίδια μαλλιά και άσε μη ήσυχη εμένα. Να μην στεναχωριέσαι για βλακίες. Και κακώς πήγες και τα ξαναβάψεις τα μαλλιά σου. Καταλαβαίνω ότι ήθελες να τον ευχαριστήσεις και αυτό πρέπει να το εκτιμήσει. Ναι. Αν δεν το εκτιμήσει, η μαμά του τι μαλλιά έχει? Έχει μακριά μαύρα μαλλιά η μαμά του? Όχι, τα κοκκινοπά έχει. Ωραία, στη μαμά με τα κόκκινα μαλλιά. Φιλιά. Έμα τώρα. Παιδιά, εγώ θα σας το γράφω, εδώ πέρα θα το λέω, θα σας το κάνω και ενδοφλέβια μέχρι να το συνειδητοποιήσετε. Η γνώμη των άλλων είναι των άλλων, όχι δική σας.
Δεν μπορεί να ακούω ότι δεν μπορεί, πώς θα την κυκλοφορήσει με αυτό το μαλλί. Αυτή είναι η δική του γνώμη. Να την κυκλοφορήσει. Αν εσένα, σου αρέσουν τα μαλλιά σου όπως τα έκανες, θα τα κάνεις όπως θες. Πες το αυτό που είπες, Σοφία, τώρα. 24 χρονών. 24 χρονών δηλαδή, και να σε καταπιέζουν για τα μαλλιά σου. Θα μας πει τώρα πώς, δηλαδή και πρέπει, παιδιά, κάποια στιγμή να αποφασίσετε ότι η ευτυχία είναι όντως θέμα απόφασης. Πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και οι άνθρωποι που διαλέγουμε να είναι δίπλα μας να επιδιώκουν και για εμάς το ίδιο. Εγώ σέβομαι να θέλει ο άντρας σου κάτι συγκεκριμένο, γιατί στον άντρα μας θέλουμε να αρέσουμε, εννοείται, αλλά όχι να σε πρίζει, ας πούμε. Δεν μπορεί να σε καταπιέζει. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο, Παιδιά, εγώ θα σας πω πολύ προσωπικά μου πράγματα. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι να το ακούσετε. Εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Και κοιμάται. Θέλω να σας πω ότι, ας πούμε, το κοριτσάκι αυτό είναι 24 χρονών. Κατάλαβε. Και γυρνάω και του λέω κάποια στιγμή, ως εδώ ήταν. Το είπα, νομίζει δεν το είπα. Τρεις ώρες του μίλακα. Όχι, λέει, δεν θα μου πεις εσύ. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω, λοιπόν, ότι εγώ, όλοι οι άντρες με θέλανε όπως είμαι. Χειροκρότημα. Λοιπόν, εννοώ ότι παρόλο που δεν είχα τα φυσικά προσόντα ποτέ να είμαι η θεά, και όταν δεν είχα κιλά, δεν ήμουν αυτή που θα έλεγε αμάν, η κοπέλα. Ήμουν μια κανονική κοπέλα, ωραία, με λαχρινούλα, γλυκιά. Κανένα σύντροφός μου δεν μου είπε, μην κόψεις τα μαλλιά σου. Νομίζω δεν τον έπαιρνε. Είναι η προσωπικότητά σου. Ή κατά λάθος αυτό. Δίνεις ένα σήμα ότι εγώ είμαι αυτός, όχι με τσαμπουκά. Κατάλαβες. Τώρα με αυτό το κοριτσάκι. Έκανα τα μαλλιά μου μαύρα. Μετά μου είπε ξανθά. Μετά μου λέει βάζεις μια περούκα. Μετά λέει γίνε φαλακρή. Μετά αρχίζεις και γεννήσει υποχείρο του αλουνού. Και σιγά σιγά θα υποστείς και άλλες παρεμβάσεις από αυτό. Να καταλαβαίνεις τι λέω. Αν κατάλαβες, γιατί δεν είχα καλή συνειρμό. Όχι, ούτε εγώ τα κατάλαβα όλα αυτά. Πολύ συμφωνώ μαζί. Πολύ συμφωνώ μαζί. Ήταν πολύ σαφές και συμφωνούμε. Ξέρετε, δεν μας παίρνει και να μην συμφωνήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κορίτσι. Και λέω, κοιτάξτε, θα συμφωνήστε. Με το βούρδουλα. Κατεστραμμένες. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι, να σας αρέσουμε. Και εγώ θέλω πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα του αντρούλη μου δεν του αρέσω, στεναχωριέμαι. Το καταλαβαίνω αυτό, πουλάκι μου, αλλά αν δεν αρέσει εσύ σε σένα, αυτό το εκπέμπει μετά, το καταλαβαίνει. Δηλαδή η κοπέλα θα καταπιεστεί, να μην κόψει, αφού εσύ ναι, και σε αυτή την ηλικία κιόλα, όχι. Νιώθει όμορφα. Ξέρεις τι μου είχε πει ένας φίλος μου στο πανεπιστήμιο. Έφτιαχνα κάτι κοσμήματα, εγώ μικρά με πυλό. Και ήταν ένα πράσινο με μαύρο, πολύ ωραίο. Ο Δημήτρης Οτοπαλίδης. Είναι πάρα πολύ μεγάλος επιστήμονας τώρα. Και το κοιτούσα εγώ μόνη μου και μου λέει, ξέρω τι σ' αρέσει αυτό το δαχτυλίδι. Σ' αρέσει πάνω σου, εσένα. Και λέω ναι. Εμένα μ' άρεσε αυτό, το βραχιόλι. Εμένα μ' άρεσε αυτό σε μένα. Και εγώ νιώθα τόσο ωραία που μ' άρεσε. Ήμουν μικρή και έλεγα, τώρα που κάνω έτσι το χέρι μου, τι ωραίο που είναι επειδή αρέσει σε μένα. Αυτό παίζει ρόλο. Παιδιά, αυτό είναι τεράστιο δώρο να το κατακτήσει κανείς για το χαρακτήρα του. Μια μέρα που λες, σου λένε, πω τι ωραία που είσαι σήμερα, τι άλλαξε από χθες. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είσαι το ίδιο ντυμένη, το ίδιο βαμμένη. Σήμερα είσαι καλύτερα εσύ. Το νιώθεις, αυτό είναι. Παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Ισχύει πάρα πολύ. Το γράφει εδώ, ό,τι και να συμβαίνει. Πρόσεξε να δεις, έχετε παρατηρήσει ότι όταν είμαστε καλά σε σχέση και περνάμε ωραία, οι άνθρωποι έρχονται προς τα εμάς. Ναι. Όταν είμαστε μίζερα, χωρισμένες και δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, όλοι φεύγουν. Φωτίζει. Για κάποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και έτσι αναγκαζόμαστε και παίρνουμε τηλέφωνο σε εκπομπές μετά. Και λέμε εκεί που δεν είχα κανέναν, έχω 5 τώρα. Πάντως, παιδιά, εννοείται ότι όπως αισθανόμαστε, έτσι μας βλέπουν και οι άλλοι. Αυτός είναι και ο λόγος ότι πολλές κοπέλες μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα όμορφες. Με την αντικειμενική, γιατί τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει αντικειμενική άποψη. Με αυτό που θεωρούμε την κάθε εποχή. Ναι, γιατί ναι. Εγώ ούτως ή άλλως διαφωνώ. Έχω πει τη θέση μου πάρα πολλές φορές ότι δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να συμβαδίζουν με τα πρότυπα ομορφιάς τα οποία προβάλλονται από τα μέσα, γιατί και αυτά αλλάζουν. Και ανάλογα με την εκάστοτε εποχή. Έρε, να δεις τώρα τι έχει να γίνει, που θα έρθει πάλι στη μόδα κάτι άλλο και δεν θα είναι οι μεγάλες περιφέρειες και οι πολυλεπτές μεσούλες. Δεν θα γυρίσουν εκεί, να δεις τι έχει να γίνει. Νομίζω. Είναι μαθηματικά ο πλανήτης οδηγείται στο ανδρόγυνο. Δηλαδή ότι η γυναίκα πρέπει σιγά σιγά να εξαλείψει τις καμπύλες της. Γνώμη μου, έτσι. Το λέω 4 και 5, δεν ξέρω. 4 και 5, με αυτή την ώρα που είσαι break, παιδιά. Και εγώ πρέπει να βάλω και άλλη, διότι όπως σας είπα και χθες, είμαι θεόστραβη και δεν μπορώ να διαβάσω αυτό που πρέπει να σας πω. Λοιπόν. Σαν συμβόλαιο διάβασέ τα. Έτσι, εγώ σαν συμβουλιογράφος. Σαν συμβουλιογράφος. Λοιπόν, θα πάρετε τηλέφωνο στο. Όχι, δεν παίρνω τηλέφωνο. Σταμάτε με μπερδί. Διαγωνισμό είναι τηλέφωνο. Παίρνει, και τηλέφωνο και μήνυμα, λέει το control, στο 14999 για να κερδίσετε ένα iPhone SE Black, το οποίο έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σας είπανε πριν και δεν θα τα ξαναεπαναλάβω, διότι βαριέμαι λίγο. Είναι το πιο προηγμένο, το πιο τελευταίο, το πιο φανταστικό και ταυτόχρονα μπαίνετε σε μια κλήρωση για ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πολύ μου αρέσει, που λένε και οι φίλοι μου αρέσει. Ένα Ford Puma, έκδοση Titanium, 1000 κυβικά, 125 άλογα. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά. 2-11-2-12-21-30, καλέστε μας, εδώ είμαστε για σας.
δικές σας ιστορίες. Μοιραστείτε τις μαζί μας στο 211 212 2130 και μην ξεχνάτε και το Instagram, παιδιά. Open TV The Booth. Τι γίνεται, κορίτσια? Τι να γίνει εδώ? Ότι περιμένουμε τηλέφωνο και όπα. Το ξέρεις. Αφού είπαμε ότι είναι το τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Άλλος εδώ με ωραία φωνή. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ονομάζομαι Βασίλης. Είμαι 42 χρονών. Ήθελα να σας καλέσω από χθες, αλλά δεν είχα την ευκαιρία, γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζω ήταν μαζί μου, δυστυχώς. Και τώρα που λείπει, είχα την ευκαιρία να σας πάρω. Για πες μου, Βασίλη. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα με τη γυναίκα μου, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Θέλω τη βοήθειά σας, μιας και είστε γυναίκες. Είμαστε παντρεμένοι 8 χρόνια. Mm-hmm. Την αγαπώ, η αλήθεια είναι, πολύ, και θέλω να την κάνω ευτυχισμένη. Γλυκούλη μου. Αλλά μου ζητάει κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να της προσφέρω. Όπως? Τι ζητάει μια γυναίκα από τον άντρα της? Εξαρτάται. Πολλά ζητάει μια γυναίκα από τον άντρα της. Είναι υλικά, είναι... Τι είναι, για τι πράγμα μιλάμε? Δυστυχώς είναι το χρήμα. Χρήμα. Θες να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος? Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Είναι ένα story το οποίο έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Εγώ παίρνω ένα μισθό ο οποίος είναι ικανοποιητικός για να μπορέσουμε να ζήσουμε άνετα, έτσι. Mm-hmm. Χωρίς όμως να υπάρχουν σπατάλες. Εδώ και ένα χρόνο η γυναίκα μου κάνει παρέα με μια κοπέλα, η οποία παντρεύτηκε πρόσφατα. Ο άντρας της έχει μια δουλειά που βγάζει αρκετά παραπάνω χρήματα από μένα. Τα βλέπει αυτά η δικιά μου, γιατί της δίνει χρήματα ο άντρας της να πηγαίνει για ψώνια, να κάνει ταξίδια, της κάνει δώρα. Εγώ όμως δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά σε αυτά τα πράγματα. Όσο και να θέλω να την ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, πραγματικά δεν γίνεται. Η σύζυγό σου δουλεύει? Λοιπόν, ορίστε. Η σύζυγό σου δουλεύει? Εδώ και ένα χρόνο δεν δουλεύει, διότι είχαμε κάποιο ατύχημα. Δεν μπορούσε να δουλέψει, δεν μπορούσε να περπατήσει, τέλος πάντων. Αλλά περαστικά, το τελευταίο εξάμηνο... Ελπίζω να είναι πάτε, καλά τώρα. Λέω περαστικά, ελπίζω να είναι καλά τώρα η κοπέλα. Είναι καλά τώρα. Λοιπόν, το τελευταίο λοιπόν καιρό... άρχισα να καταλαβαίνω ότι η γυναίκα μου παίρνει κάποια χρήματα τα οποία είχαμε στην άκρη για ώρα ανάγκης. Mm. Όταν τη ζήτησα εξηγήσεις, εκείνη μου είπε ότι τα πήρε γιατί ήθελε να πάει να ψωνίσει ρούχα, παπούτσια, και ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί με τα παλιά της παπούτσια. Mm. Μου λέει έτσι κάνουν οι σωστοί άντρες και ότι αφού της λέω ότι την αγαπάω, δεν πρέπει να της χαλάω χατήρια. Θα διαφωνήσω. Όταν... Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ναι. Γιατί λίγο αρχίζουμε εδώ και κοιταζόμαστε παράξενα. Εγώ θεωρώ ότι τα λόγια αυτά είναι της φίλης της. Αν λες τώρα ότι όλο αυτό έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο, προφανέστατα και αισθάνεται μάλλον κάπως περίεργα η γυναίκα σου. Την ξεσηκώνει να κάνει σπατάλες και τσακωνόμαστε συνέχεια. Μετά άρχισε τα δικά της ότι τα λέω, τα βγάζω το μυαλό μου και ότι δεν συμπαθώ τη φίλη της. Και ότι έχω πρόβλημα και έχω καβούρια στις τσέπες μου. Και ότι δεν θέλω να κάνω πράγματα για τον εαυτό της. Της εξηγώ εγώ όμως ότι τα χρήματα που είναι για να ζούμε και ότι οι φίλοι της με τον άντρα της δεν έχουν το ίδιο οικονομικό πρόβλημα, ας πούμε. Και πολύ καλά της τα έχεις πει. Πολύ καλά της τα έχεις πει. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, γιατί δεν είναι ότι εγώ με τη γυναίκα μου υπήρχε πάντα αυτό το πρόβλημα. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Τον τελευταίο χρόνο έχει ξεκινήσει. Και αν συνεχίσει έτσι, σε λίγο καιρό θα έχουμε να φάμε. Έχει συμβεί, Βασίλη, κάτι άλλο μεταξύ σας που μπορεί να την επηρεάζει αρνητικά και τώρα έχει κουμπώσει και οι φίλοι πάνω σε αυτό και συμβαίνει? Όχι, όχι, κανένα. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Το τελευταίο χρόνο είναι που γίνεται όλο αυτό. Ξεκίνησε σιγά-σιγά και σιγά-σιγά άρχισε και γίνονταν χειρότερο. Τα γνωστά. Παλιότερα που δούλευε ήταν εντελώς ανεξάρτητη, μοιραζόσασταν τα έξοδα, ψώνιζε, δηλαδή φαντάζομαι ότι για να λες τον τελευταίο χρόνο όταν θα δούλευε και όταν δούλευε εξακολουθούσε και τότε να σπαταλάει ή όντως εστιάζεις καθαρά στον τελευταίο χρόνο και φταίει
πιστεύει η φίλη τη που την επηρεάζει. Θέλω να πω ότι μπορεί να αισθάνεται και εκείνη άσχημα που δεν δουλεύει. Δεν το δικαιολογώ έτσι σε καμία περίπτωση. Γιατί κανένα άντρα δεν γίνεται άντρα επειδή παίρνει τη γυναίκα του παπούτσια τσάντε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άλλη μόνο. Καλά, δεν λέω ότι ένα δώρο θα πρέπει να γίνεται, έτσι. Ζευγάρι είμαστε, παντρεμένοι τόσα χρόνια. Συγγνώμη, κάτι ένα δώρο μία στο τόσο θα πρέπει να γίνεται. Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάω για το δώρο, εννοείται, και να εκφράζει την αγάπη σου και το θαυμασμό σου. Αλλή μόνο. Για τι υπερβολέ μιλάω. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνο μα. Θα μιλήσουμε λίγο με τα κορίτσια τώρα και άκουσέ μα. Αν θέλει. Χίλια, ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια, να είστε καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη, να είσαι καλά. Να το σηκώσω εγώ, ο άντρας σου είναι. Ναι, ο άντρας μου. Δεν τον πρόλαβες. Για συγγνώμη, γέλασα, γιατί όταν είπε, νομίζω ότι τα λέει η φίλη της, νομίζω ότι το τηλέφωνο γινόταν το 1960. Μου φάνηκε σαν ταινία του με το Σταυρίδη. Πάρα πολύ παλιό πρόβλημα μου φάνηκε αυτό. Παλιό πρόβλημα. Ναι, είναι παλιό πρόβλημα. Αλλά πολύ αληθινό. Με προγραμματισμό νομίζω λύνεται το πρόβλημά τους. Δηλαδή, πάντα με κουβέντα και όλα αυτά που τα λέμε συνέχεια και δεν είναι κάτι πρωτότυπο, αλλά λίγο να τη ρωτήσει τι ακριβώς, να βρουν ένα ποσό που θέλει να σπαταλάει μέσα στον χρόνο για να παίρνει καινούργια πράγματα, να τα ζυγίσουν λίγο, να είναι και αυτός λίγο προετοιμασμένος, δηλαδή να το βρούνε κάπου, να της δείξει ότι έχει την καλή διάθεση, λέω εγώ τώρα, για να μπορεί και να συνεννοηθεί μαζί της, γιατί άμα την κοντράρει κιόλας, δεν θα έχει αποτέλεσμα καλό. Να ρωτήσω κάτι, κορίτσια. Συγγνώμη, γιατί λίγο το με προβληματίζει αυτό. Θεωρείτε ότι, δεν ξέρω, εμένα μου πάει το μυαλό του, ότι η κοπέλα συγκεκριμένη είναι σαν να θέλει να αποδείξει τώρα στη φίλη της ότι κι εμείς έχουμε και... Είναι λίγο άσχημο αυτό να έρχονται σε σύγκριση τα δύο ζευγάρια που οικονομικά δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε. Ή τώρα μεγάλοι άνθρωποι, νομίζω είναι λίγο μπούρδα να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία κάποιος. Σοφία, συγγνώμη, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, που το έχουν συζητήσει και η κοπέλα δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, ποια είναι, θεωρώ, τη λύση. Γιατί έχουν κάνει, λέει, συζητήσεις και έχει αντίλογο συνέχεια φέρνει. Απλώς, παιδιά, επειδή εμείς ακούμε πάντα μόνο τη μία πλευρά εδώ, εκτός αν έχει καταλάβει και άλλη πλευρά, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, εμείς εδώ είμαστε. Μια άλλη μέρα που θα λείπει αυτός. Ναι, ακριβώς. Τη μέρα που θα λείπει αυτός από το σπίτι. Δεν ξέρουμε κατά πόσο. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, ότι μία στο τόσο τα δώρα. Δεν διευκρινίζει το μία στο τόσο τι είναι για τον καθένα. Ένα δώρο, μία στο τόσο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε. Είναι πολύ λεπτά τα όρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί χρησιμοποίησε κάποιους όρους. Λέει, σπατάλη. Τι θεωρείται σπατάλη για έναν άνθρωπο? Κάτι που για κάποιον θεωρείται σπατάλη, για κάποιον άλλο μπορεί να θεωρείται ένα είδος πρώτης ανάγκης. Μα έχουν πει να μην μιλάει η Πέμπαρο στην άλλη και τελικά δεν μιλάει καμία. Αυτό συμβαίνει. Ναι, και θα πω και εγώ. Όχι, όχι, Σοφία μου, πες κοτσέ. Παιδιά, εγώ θέλω να πω σε όλα τα κορίτσια και σε όλες τις γυναίκες και σε όλα τα θηλυκά. Σταματήστε να κοιτάτε τις φορολογικές δηλώσεις των αλωνών, των αντρών. Σταματήστε να κοιτάτε τον μπρελόκ τους, πόσα αυτοκίνητα έχουν και πόσο ιδιοκτησιακά. Σταματήστε να λέτε ότι ο ρόλος μου είναι να μεγαλώνω τα παιδιά και τον δεχόμαστε το ρόλο αυτό. Ο ρόλος είναι να φέρνουμε και χρήματα. Σε εμάς. Πρέπει να δουλεύουμε. Αλίμονο στη γυναίκα που λέει δώσε μου λεφτά να πάρω παπούτσια. Έτσι. Η ντροπή το 2020 θα έπρεπε να είναι πιο κόκκινη και πιο καρπούζι. Είναι φρικτό να ακούω γυναίκες οι οποίες λένε δεν μου δίνει για να βγω, δώσε μου γιατί η φίλη μου έχει παραπάνω. Δεν το διανοούμε, είναι σαν να μιλάς σερβοκροάτικα. Δεν καταλαβαίνω λέξη. Είναι ντροπή της υφηλίου. Δεν μου έχει πληρώσει κανείς ποτέ ούτε μία δραχμή παρά μόνο όταν ήμουν φοιτήτρια και αγαπούσα κάποιο αγόρι και του έλεγα δεν έχω λεφτά να βγω. Και μου έλεγε σου πληρώσω εγώ την πορτοκαλάδα. Και μου την πλήρωνε για χρόνια την πορτοκαλάδα. Και το ταξί για να γυρίσω πίσω. Ήμουν φοιτήτρια και δεν μου φτάναν τα λεφτά. Από τότε που πάτησα τα πόδια μου, πληρώνω τα πάντα εγώ μόνη μου. Και έχω και γραμμούλα. Πείτε μου, είμαι η κοπέλα που τα πληρώνω όλα μόνη της. Έχω λύση για όλα. Η Σοφία Ιμωτίδου, είμαι. Ποιος είσαι? Καλησπέρα. Για χαρά σου. Μαρία λέγομαι. Πήρα να σας πω ένα προσωπικό μου πρόβλημα. Μ' ακούτε? Εντελώς όμως. Α, χαίρομαι. Εγώ είμαι 27 ετών. Βγαίνω εδώ και ένα μήνα με ένα παιδί. Συγγνώμη, δεν σας ακούω. Δεν χρειάζεται να ακούς. Βγαίνεις με ένα παιδί ένα μήνα. Μπορώ να σου δίνω πίσω, πώς λέγεται αυτό. Feedback. Ναι. Βγαίνω εδώ και ένα μήνα με ένα παιδί. Πολύ ωραία. Είναι δικηγόρος αυτός, 31 ετών. Τέλος πάντων, γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας. Ήταν φίλος φίλου. Όχι Κύπριος. Όχι φίλος φίλου. Ναι. Λοιπόν. Κυριάκος, ναι. Πολύ ωραία. Τι
Ξεκινάμε, βγαίνουμε, πάμε για ένα φαγητό, πάμε για ένα ποτό, πάμε το μάνα μας μπανάκι. Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ είμαι και 31 ετών, δικηγόρος, θέλω σχέση. Λέω, ωραία, λέω, όριμος, ξέρει τι θέλει, 31 έφτασε, τέλεια. Είπες ξέρει τι θέλει, γιατί επειδή είναι δικηγόρος, φαντάζομαι. Όχι, όχι, και εγώ πολιτικός μηχανικός είμαι, είμαστε παιδιά του Πασόκ. Όχι, αυτό λέω. Το παλιό, το βαθύ Πασόκ. Που είχαμε όλοι λεφτά. Που ναι, κύριε. Γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός. Άλλο λέω. Είπε είναι παιδί που είναι στα καλά του, γιατί είχε μια κλασική δουλειά. Άρα ήταν βουλκανιζατερά, θα το έλεγε. Φυσικά. Το είπα ότι. Επειδή ήταν ξεκάθαρο, ότι εγώ θέλω σχέση. Δεν έχω αυτέ τι μοντερνιέ, τα χαλαρά και πάντα. Ναι, καλέ, τι είναι αυτά που συμβαίνουν. Ναι, ναι, για πε. Τέλο πάντων. Ξεκινάμε, βγαίνουμε, συνεχίζουμε. Με παρουσιάζει την παρέα επίσημα πλέον. Είναι και η κοπέλα μου, δεν είναι απλά φίλη μου. Σχεδόν δάκρυσα. Πάμε... Ναι, καλά, εννοείται. Ρίγη. Πάμε τριήμερο στο εξοχικό. Εκεί που καθόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Του λέω και να σε ρωτήσω κάτι. Δουλεύεις σε οικογενειακό δικηγορικό γραφείο, Πασόκ. Λέω, πότε λέω, λέτε να κλείσετε. Μου λέει 15 μέρες ή το γραφείο. Ναι. Το Πασόκ έκλεισε, πάει τώρα. Λοιπόν, πότε λέει να κλείσετε, μου λέει 15 μέρες τον Αύγουστο. Ναι. Και να σε ρωτήσω, λέω, πού σου σκοπεύεις να πας. Α, μου λέει, θα μου στέλνεις από το Instagram. Εγώ το είπα για να μου πει να βγούμε, να πάμε μαζί κάπου. 4-5 μερούλες από τις 15. Αυτό θα λείψει 15 μέρες και σου είπε θα μαθαίνεις από το Instagram που είμαι. Ναι. Πολύ, πολύ καταρροπωδί, όπως το... Ακριβώς έπεσες μέσα, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Ακριβώς. Τέλος πάντων, το λέω στις φίλες μου, λέω, κορίτσι, ξέρετε, το έφαγα το άκυρο. Ο ξεκάθαρος δεν μας βγήκε και τόσο ξεκάθαρος. Ναι, ξεκάθαρος ήταν. Συγγνώμη, ξεκάθαρος ήταν. Σου είπε, θέλω να πω, καφριλίκι. Μη βιάζεσαι, από τη βιάζεσαι σκοντάφτη. Εντάξει, συγγνώμη. Επειδή ήμουν καθιστή, είπα δεν θα σκοντάψω, αλλά εντάξει. Έπεσε το μικρόφωνο. Παραμακόχλωσα. Για πες. Λοιπόν, λέω θα απομακρυνθώ. Την επόμενη μέρα εκείνος, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, χαίρετε, τι κάνει. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Λέω κάτι δεν πάει καλά. Μπράβο, ναι. Σαν να μην το έφαγα το άκυρο. Ναι. Είμαστε επόμενη το ίδιο. Αυτό έχει γίνει από το Σάββατο. Αυτό ξαναβγήκαμε, συνεχίζει κανονικά τη σχέση του, αλλά 15 μέρες θα μαθαίνω από το Instagram που είναι. Συνόψισε μου λίγο το πρόβλημά σου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαστε μαζί, δεν είμαστε. Θεωρητικά είμαστε. Από την ώρα που είμαστε, πώς θα φύγει μόνος του. Να φύγει μόνος του, δεν του βολάει και οι χειροπέδες. Αλλά τι θα κάνω, δεν ξέρω. Ναι. Οι φίλες μου, ας πούμε, λένε να τον διώξω. Ωραία. Οι φίλες σου λένε να τον διώξω. Κλείσε, μην φυγείς, κλείσε. Πάρτε μου πάλι αυτό το κοντινό που με πήρατε πριν. Πάρα πολύ μου άρεσε. Που έδειχνε και την κουρτίδου λίγο. Μη φεύγεις, θέλω να δω κάτι. Αυτό πολύ μου άρεσε. Εγώ είμαι. Γιατί είναι με λίγο. Α, εσύ ήσουνε. Παντού τη Σοφία βλέπω. Τι μου αρέσει αυτή. Λίγο το προγούλι. Λοιπόν, η κοπέλα λοιπόν είναι με έναν τύπο, συνοψίζω, ο οποίος την αγαπάει, τάχουν, είναι καταρτισμένος, δικηγόρος κτλ. Και ενώ είναι κανονικά μαζί τη, λέει εγώ 15 μέρες. Καλή πλάκα τη κάνει. Θα είναι δίδυμος. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Ήταν ένα αστείο όλο αυτό. Δεν ήταν δύσκολο πρόβλημα. Εμένα μου φάνηκε νερό το τελευταίο. Δεν τη κάνει πλάκα και τελειώσαμε. Καλή πλάκα τη κάνει. Είναι δυνατόν να είναι μαζί. Σε λέει. Με λέει, τι με λέει. Instagram λέει σε 15 μέρες. Το έπαιξε και έξυπνο. Τα βλέπει μετά τσεκί. Τη είπε αφού. Επειδή. Αν σοβαρολογούσε. Κούκλιτσα μου. Άμα σοβαρολογεί και σου λέει τέτοια. Αδικό σου. Γεια σα. Η καημένη νομίζει ότι είναι μαζί του όμω. Δηλαδή έχει μόνη τη σχέση μάλλον. Κάτι τέτοιο παίζει. Τι έκαλε. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπο σήμερα μέρα που δεν είναι σε κάποιο ίδρυμα. Θα τρώω ξύλο πολύ από πολύ από εδώ και ξέρω. Είναι πολύ χρυσό. Θα πάρω τηλέφωνο. Το ναι, γεια σα. Έχω πρόβλημα στη δουλειά μου. Στο συμβόλαιο έχω ξύλο από όλε τι πλευρέ. Στο συμβόλαιο θα βγουν πολλά πράγματα, παιδιά. Περιμένουμε. Το ότι υπογράφουμε ένα φιλικό περιβάλλον δεν σημαίνει ότι το διατηρήσουμε κιόλα. Σόλυπτο. Εδώ στην παράγραφο 3 λέει πολύ καθαρά ότι αν ο συνάδελφο δεν φέρει στα άκρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κοινικά αντικείμενα όπω βίστρα, του βίντ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξή, παιδιά. Υπάρχει άνθρωπο τη σήμερα μέρα που λέει θα πάω 15 μέρε διακοπέ χωρί εσένα κοινή σχέση. Καλά. Απλά ή κάνει πλάκα. Ή πρωτοκριά, μου πει το Ινιερ. Θα πει κάτι άλλο, Γιώργο, να το βγάλω. ή εν πάση περιπτώσει, τι να σου πω, κουκλίτσα μου. Πες του το στα ίσα. Ρώτα τον, πας καλά. Καλά, ναι. Όχι, όχι, να του πει. Συγγνώμη, Κουρτίδου, θες να μιλήσεις. Για καμία. Το σημαντικό είναι ότι έχει τα χρήματα για να πάει 15 μέρες διακοπές. Αυτό εννοεί. Αυτό περιμένει τόσο ώρα για να πει. Ακριβώ τι μέρε μα. Το τεστ το έχει κάνει. Μα είναι δυνατό. Α του πει, θα βλέπει και εσύ τα δικά μου, θα τα λέμε. Ελπίζω να μην είμαστε στο ίδιο νησί. Πες του.
Και χρειαστεί να κάνουμε και παρέα. Εγώ πιστεύω ότι η συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι άλλαξε κούρεμα, έτσι για να. Ναι, πρέπει να πούμε. Για να φρεσκαριστείς και δεν ξέρω, θα ρω πώς θα χωρίσετε. Γι' αυτό άλλαξε κούρεμα για να το κάνεις μια ώρα αρχίτερα. Να πας και στις διακοπές με τις φίλες σου και όλα μια χαρά. Όπως λέει και ο Ισχύλος, μεγάλο βόδι πατάει τη γλώσσα μου. Δεν μπορώ να λέω συνέχεια λύσεις, παιδιά. Και η Μαντία κάποια στιγμή έχει την κούρασή της. Και η Φυθία με τις Δάφνες που. Θυμάσαι. Κουράζεται κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να δίνουμε λύση σε όλους. Θα μείνει αναπάντητη. Τελείωσε. Πες το τραγούδι που έβγαλες πριν. Να πούμε εμένα, γιατί εμένα μου έκανε αυτή η ιστορία τη μεγαλύτερη εντύπωση. Αλλά θέλετε να πείτε και εσύ πώς σας έκανε κάποια άλλη. Όχι, αυτή είναι η ωραία ιστορία. Εμένα ήταν η κυρία αυτή, για να θυμίσουμε σε όσους ανοίξανε τώρα τις τηλεοράσεις τους. Ότι ήταν μια κυρία η οποία έφερνε. Για πες, Σοφία. Μισό λεπτό. Τι έκανε, έφερνε την οικιακή. Έφερνε κρυφά την οικιακή βοηθό και αυτή εγκλωβίστηκε κάποια στιγμή κάτω από το στρώμα. Ξεσκόνησε ταυτόχρονα και δεν ήξερε πώς να το πει στον άντρα της. Έλα, πάμε. Κρυφά. Παίρνω βοηθό. Στον άντρα μου δεν ξέρω πώς να το πω. Μη μας τσακώσει, φοβάμαι. Κρυμμένη δεν θέλω. Μη ματσακώσει, φοβάμαι. Τελείωσε. Κρυμμένη, δεν θέλω να είμαι. Πρέπει να τραγουδάμε και εμείς κάθε μέρα. Ναι, για πες. Γιατί τα γράφουμε ζωντανά τα τραγούδια. Ναι, μια νότα δεν έχει να δώσουμε για τέλος. Να ναι. Κρυμμένη, δεν θέλω να είμαι. Εσείς το στέλνετε και εμείς το διάλειμμα το κάνουμε τραγούδι ζωντανά. Στις 3 παρά 10. Μην ξεχνιόμαστε. Ζωντανά, όλο ζωντανά. Καλή συνέχεια. Εγώ θα πάω στο κηλικείο τώρα να φάω. Άρα.